Ξέρει, μια φέτα είναι. Δεν είναι σου πάμε να σηκώσει οικοδομή. Δύο φέτες. Αναγκαίνεται και του συναδέλφου. Σωστά, ναι. Ναι, τι σηκώσει. Τι. Εντάξει, συγγνώμη, Βασίλη. Συγγνώμη. Είναι η δουλειά που κάνει. Είναι κουραστική, το καταλάβει. Τρεις φέτες και να είναι του τόστ. Πάει και έρχεται. Καλησπέρα σας. Είναι ο Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και στους φίλους στα social media φυσικά που όπως κάθε βράδυ έτσι και τώρα είστε μαζί μας. Νίκος Μοσχοβίτης που δεν μιλάει για την ώρα, είναι ο Νίκος της σιωπής. Νίκος Παδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Μα ήταν όσο το ραδιοφόνο. Πραγματικά. Τον ακούτε το πρωί, τον ακούτε το βράδυ. Πρωί, όχι. 5, 7, 10, 12. Όχι, εμένα αποκαλώ Μαϊντανό, δεν έχει να κάνει. Άρα και ίδιο μας. Εσύ συνηθισμένο, εσύ εντάξει. Okay. Ένα κλασικό τετράωρο καθημερινό. Okay. Τι είναι για σένα. Ναι, όντως. Πλέον έχει γίνει. Το κακό είναι ότι πλέον έχει γίνει συνήθεια. Μέχρι να. Και είναι κακή συνήθεια. Μέχρι να σε ξεχάσει ο κόσμος, έχει ξαναφανιστεί στο τέτοιο. Καλά, αυτό δεν έκανε και τα απόγευμα, λέω. Στο μικρόφωνο, άνω πάλι. Ναι. Έγινε. Έτσι, μπράβο. Επανάληψε, βάλαν. Όχι, είναι κανονική εκπομπή. Παρά θα πάμε και τις 12 στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εκτάκτος για μία ακόμα Δευτέρα είμαστε εδώ πέρα. Εκτάκτος για μία ακόμα Δευτέρα. Εκτάκτος για μία ακόμα Δευτέρα. Εντάξει, η πρώτη-τελευταία Δευτέρα που είμαστε εκτάκτος. Μάλιστα. Να τα τονίζουμε λίγο αυτά, έτσι. Μάλιστα. Να τα τονίζουμε. Μελάτο εγώ τον τρόπο πάντως, να ξέρεις. Ναι. Βάζω και λίγο ψωμάκι μέσα και γίνεται πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ σε εσύ δεν ξέρω να το προτιμάς σφιχτό. Εγώ σε δύο Δευτέρες έχω άδεια. Μάλιστα. Sorry. Από ό,τι είναι αυτό το σκάνδαλο. Sorry. Έλα, ρε Σινίκο, κάτσε λίγο, περίμενε. Θα φάμε και αυτήν την εβδομάδα τώρα έτσι που μας πηγαίνει τάπα. Την άλλη εβδομάδα φεύγεις εσύ. Όχι, την άλλη εβδομάδα θα είμαι πάλι εδώ. Α, οκ. 8 Ιουλίου ο Νίκος Παπαδόπουλος. Φεύγει για μια εβδομάδα. Φεύγει ή απλά δεν θα έρθει να κάνει εκπομπές. Θα δει τι θα κάνει. Τι θα δει τι θα κάνει, ρε φίλε. Τι θα δει τι θα κάνει. Κοίτα, οι διακοπές μου χωρίζονται σε δύο μέρη. Σε τρία μέρη βασικά. Το πρώτο μέρο. Τώρα διακοπές των ίδιων θα κάτσει σπίτι στην Περαία. Για πες. Περίμενε, όχι, όχι. Όχι. Πες. Η πρώτη εβδομάδα των διακοπών ναι. Είναι η random εβδομάδα. Ναι. Όπου μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και πού θα πάμε. Χαλκιδική φύγαμε. Τέλεια. Εντάξει. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, α πούμε. Μπορεί να πάτε μπρο στο χωριό μου. Ησυχία, βεβαίως, γιατί όχι. Εντάξει. Στο Δοξάτο, πώς το έχεις πει. Μελάνθιο Κιλκής. Στο Μελάνθιο, ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Τι πιο ωραίο να πας να περάσεις την εβδομάδα, Βασίλη. Το Μελάνθιο. Όσο μεγαλώνω. Ωραία, βέβαια. Όσο μεγαλώνω, τόσο αρχίζω να το εκτιμώ περισσότερο. Παρόλο που δεν πηγαίνω. Αλλά έχει μια ησυχία, ρε παιδί, μια ηρεμία. Τι. Δεν πηγαίνει, ρε παιδί μου, αλλά θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ ωραίο. Πηγαίνω το σπάνια, okay, δεν πηγαίνω συχνά, anyway. Και εντάξει, και στην Περαία θα τη βγάλουμε, γιατί όχι, το έχω ανάγκη λίγο για να δω λίγο, να με δει λίγο το σπίτι, να δω τους φίλους μου λίγο περισσότερο και τα λοιπά, τους κολλητούς μου κλπ. Και τέτοια. Η δεύτερη εβδομάδα είναι οργανωμένη εβδομάδα, όπου φεύγεις έξω. Πού είναι ρε φίλε, έξω δηλαδή. Κύπρο. Πού θα πας, στο Παρίσι. Κύπρο. Α, φεύγεις έξω και θα πάει στην Κύπρο. Στο Σόι. Στο Σόι. Μήπως είσαι από Σόι, μπαλαρίνα από το Σόι. Ναι. Συν τα Σαββατοκύριακα τα οποία υπάρχουν πλέον και είναι ελεύθερα, επειδή ευτυχώς έχουν σταματήσει οι εκπομπές Σαββατοκύριακου για μένα και τον Νίκο εδώ και κάποια χρόνια. Δόξα τον Πανάγαθο πραγματικά. Και έχουμε ελεύθερα τα Σαββατοκύριακα για να πηγαίνουμε κάπου και να μαλώνουμε τον Νίκο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγει εσύ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγω εγώ. Και να πηγαίνει κάπως έτσι η δουλειά γενικότερα. Εντάξει, σε δύο εβδομάδες λοιπόν ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα είναι εδώ, ούτε ο Νίκος Μοσχοβίτης νομίζω θα είναι εδώ. Έχω ρεκορτάζ αυτό το θέμα να ξέρεις. Γιατί δεν είμαι εδώ σε δύο εβδομάδες, φίλε. Αν είναι καλά, εδώ θα είναι. Τη Δευτέρα. Είδες που το είχα το θέμα. Τι άτομο. Αφού σου είπα, το είχα το θέμα, το είπα. Το είδα και όλο το άτομο. Το αποθέωσα με το που τον είδα. Ο Αχιλλέας, α, τον είδα. Βέβαια, με το που μου είπαν εδώ πέρα την μπορεί να κάνει δεύτερο λάδι, αδελφέ μου που ήσουν χαμένος και τέτοια. Γίναμε. Εννοείται. Γίναμε, λοιπόν. Κάθε τέρα βράδυ εδώ με τον Βασίλη Καβαδί, ξέρω, θα περνάει άνθρωπο. Και ο Βασίλης έχει άδεια. Εννοείται. Δεν γινόταν ένα Βασίλη Καβαδί να μην έχει άδεια. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια. Είναι δυνατόν. Βασίλη, πόσο καιρό έχει να πάρει άδεια. Τουλάχιστον ένα μήνα. Ένα μήνα έχει. Έχει, ναι, σκάνδαλο. Φίλε, είπαμε. Την έχει υπογράψει ο διοικητής, γιατί είναι έτσι δουλειά τώρα πλέον, να ξέρεις. Ήταν ένα φεγγάρι. Να πάω το χαρτί μέσα να βάλει σφραγίδα. Ο Καβαδίας ερχόταν, έφυγε με άδεια, γυρλούσε μετά από λίγο πάλι έφυγε με άδεια. Λίγες μέρες έπαιρνε, εντάξει. Τρεις-τέσσερις μέρες. Okay. Κάποιες ανάσες τις οποίες έπαιρνε. Να σου πω λίγο κάτι, είναι πολύ νωρίς ακόμα για τις δεδιάδες, παιδιά. Είμαστε ακόμα 24, έχουμε σήμερα 24 Ιουνίου. Εντάξει. Έχουμε δρόμο ακόμα. Μάλιστα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πάκαμε κανένα μπάνιο, ρε φίλε, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει. Αν και έκανα το πρώτο μου το Σάββατο, είναι η αλήθεια, έσπασα το ρόδι. Mm-hmm. Την Κυριακή φάγαμε πόρτα. Όπα! Μίλα μας γι' αυτό. Πάρε, φίλε. Περίμενε. Σάββατο μεσημέρι, σκεφτόμουν το μεταξύ τελειώνω. Βράζει το. Ναι. Τέλος πάντων, ο τόπος. Ναι. Το είπα, πάρε Νίκο, δεν είναι, είμαστε μετά τις 10. Βράζει ο τόπος, ναι. Θα λέμε αυτά και ο τόπος μαζί. Εντάξει, ναι. Και λες πια και εσύ, θα ξεπεράσω τη φοβία μου και θα πάω στη θάλασσα. Μου στέλνει.
Δεν μπορώ, θα βράσω. Μου στέλνει ένα κολλητό μου μήνυμα, λέει να πάμε αύριο για μπάνιο. Του λέω τι αύριο, τώρα θέλουμε. Μισό λίγο παρένθεση. Το έχουν δυσκολεύσει πολλού survivor, έτσι. Ναι, δηλαδή, αυτό τώρα με του κρίκου και τώρα πρέπει να περάσει μπάλα μέσα από το κρίκο και να κάτσει με στο καλάθι. Κάτσε ρε παιδιά, τι είναι οι άνθρωποι. Συνέχισε. Λοιπόν. Του λέω τι να το κάνουμε αύριο. Του λέω τώρα είναι το θέμα. Λέει τώρα δουλεύω. Εντάξει, του λέω θα δούμε τα κάνουμε. Καπάκια με στέλνει ένα άλλο κολλητό μου μήνυμα, μου λέει πάμε για μπάνιο, αδελφέ μου. Βράζει ο τόπο. Του λέω εντωμεταξύ εγώ δεν ήθελα το πολύ το μπάνιο. Ήθελα δηλαδή λίγο να πάω ίσα ίσα και να φύγουμε. Ένα διωράκι. Το πολύ το μπάνιο, τι είναι, Νικό? Το πολύ το μπάνιο είναι να τα πηγαίνουμε με του κολλητού μου και την πέφτουμε κάθε 4-5 ώρε στην παραλία, α πούμε, και χαζεύουμε. Εντάξει. Τι είμαι, με κοιτά το τέτοιο. Γιατί λίγο μπερδέθηκα με το πολύ και το λίγο μπάνιο. Ναι, αυτό ρε παιδί μου, ναι. Και του λέω, μου λέει πάμε, του λέω, μου λέει, να σε πάρει, του λέω, όχι, αυτό θα σου πάρω εγώ. Πάω, πάμε Πανομούδα. Ωραία, Πανομούδα. Τέλεια. Κοντά και τα λοιπά. Μαγευτικά νερά. Είχα να πάω χρόνια. Είναι η αλήθεια, 4-5 χρόνια. Επέμενε αυτό να πάμε Πανομή. Του λέω, θα είναι φόλα η θάλασσα, του λέω και θα ακούσει Παναγίε. Και δεν θα βρω να παρκάρω και θα ακούσει πάλι Παναγίες. Όχι, λέει τίποτα, λέει μην αγχώνεσαι. Λέει. Καλά του λέω, εντάξει. Πάω τον παίρνω, ξεκινάμε, πάμε Πανομή, ένα τέταρτο εκεί πέρα. Τσάκμπα, με συνοπτικές διαδικασίες, μία ώρα. Λοιπόν, ο παράδεισο δίπλα σου. Ο παράδεισο δίπλα σου. Πρόσε, εγώ πάω με μεγάλη επιφυλακτικότητα γιατί δεν ξέρω τι πήγα τι πλέον στην Πανομή. Και πηγαίνω, ρε παιδί μου, σε ένα γνωστό beach bar που έχει εκεί πέρα. Μάλιστα. Που παραπέμπει σε ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Μπίγαλ. Λοιπόν. Παρκάρω σχετικά εύκολα. Εκεί τα πήγαμε καλά. Οκ, okay, σχεδόν μπροστά στο μαγαζί, κομπλέ. Μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί, λέω. Δεν θα βρούμε να κάτσουμε. Δεν θα βρούμε να κάτσουμε. Αυτό τώρα μου μιλάς για το Σάββατο ή για την Κυριακή. Σάββατο, Σάββατο. Ναι, okay. Δεν θα βρούμε να κάτσουμε. Του λέω, πρόσωπο, όμως είσαι Νίκος Παπαδόπουλος, μπαίνεις μέσα, κανονίζεις. Γιατί βλέπω ότι έχει πολύ κόσμο, λέω, του λέω ότι μας ακούς Παναγίες, λέω και θα γυρίσουμε πίσω στην Πέρα κατευθείαν. Του λέω, όχι, μου λέει να χώνεις. Τέλος πάντων, πάμε κάτω. Αδελφέ μου, φτιάξε μας λίγο. Πάμε μπροστά, καλησπέρα, του λέω δύο άτομα. Λέει δύο άτομα, εντάξει, αυτοί έχουν εκεί πέρα και μιλάνε και με τα walkie talkie. Λες και είναι τώρα στο μίσο. Άμα είναι φίλος για όλη τη μάνα, πώς συνοηθεί. Έχουν τα walkie talkie, μιλάνε με επικοινωνίες. Δεν θα μας ευολεύει, άνθρωπος να ακούει κιόλας. Βάλετε και ένα χιλόφωνο, μπράβο, τα παιδιά εξυπηρετικά δεν λέω. Εντάξει, λέει έναν που ήταν στο βάθος, λέει έχεις για δύο άτομα. Έχουμε τίποτα. Ναι, δύο καγκουροί. Λοιπόν. Έχουμε, λέει, στυλ του. Μην του βάλει μπροστά, πίσω βάλει του. Ωραία. Κάπου στη μέση είμαστε. Okay. Λοιπόν. Δεν ξέρω έναν διάδρομο, πιο πίσω βάλει του. Δίπλα στο διάδρομο κατευθείαν παπαδό. Και διάδρομο. Διάδρομο, τσακ, κατέβαινε. Βιτρίνα. Κατευθείαν, μέσα στη θάλασσα. Πάμε, καθόμαστε, όλα καλά. Λέω τώρα θα πάω να βουτήξω να δω τι γίνεται. Τα νερά τη επανομή, φίλε, είναι πάρα πολύ καθαρά. Κρυστάλλινα. Το ξέρουν αυτό. Μα την Παναγία, το λέω αλήθεια. Δεν το περίμενα. Δεν έχω πάει ποτέ. Περίμενα θα συναντήσω. Δεν μιλάω για κάτι που δεν έχω πάει ποτέ. Κάτι κακό. Εντάξει, πήγα μεγάλη επιφυλακτικότητα. Λέω πού θα βουτήξω τώρα να κάνω πάνω. Έχω βρεθεί δύο φορές στην επανομή. Η μία ήταν για να δώσω πιστοποίηση. Και άλλη για καρπούζι. Σε ένα ΙΕΚ που ήταν για όλο τον πατέρα. Ναι. Ωραία. Και η άλλη για κάτι μπιζέλια. Ναι. Πολύ ωραία τα μπιζέλια τη επανομή. Ναι. Ο Αρακάς για του φίλου Αθηναίου που μα λένε από το λάδι. Λοιπόν. Και η θάλασσα, φίλε, παραδόξω δεν το περίμενα, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εσείς στην Πέρα, μην βουτάτε στην Πέρα, πηγαίνετε στην Επανομή. Είναι ίδιος Δήμος, δεν υπάρχει. Κάτσε, ρε φίλε, ναι, αλλά χάνω τώρα εγώ που έχω μαγάζι στην Περαία, τώρα με ρημάζει. Να πας να τα ανοίξεις στην Επανομή, ρε φίλε, που το έχεις μαγάζι. Τι να κάνω, ρε, πολύ καλά τα νερά. Εντάξει, εγώ το απόλαυσα, ήταν ωραία. Ωραίος κόσμος, Νίκο. Πολύ ωραίος κόσμος, Νίκο. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν. Και φεύγουμε τέλος πάντων. Ωραίο κόσμο στην Επανομή και καλά νερά, έτσι. Και καλά νερά, ναι, ναι. Ναι. Φαντάζομαι πόσο χρόνο έχει να πέσει θάλασσα. Για πες, ναι. Καλά ήταν. Ναι, βρε. Λοιπόν, γεια σου, Νίκο. Τέλος πάντων, έρχεται το. Μιλάμε το απόγευμα μετά με τους άλλους και τους λέω, τους δικούς μου, τους υπόλοιπους κολλητούς, λέω, παιδιά, λέω, θα πάμε αύριο Επανομή. Μου λέει, όχι, να πάμε Χαλκιδική, λέει, γίνεται. Λέω, δεν μπορώ, λέω, γιατί έχω βάρδια στο site. Ούζο. Να τη σπάσω. Πουλί. Να κάνω 8-10, λέω, και μετά να κάνω ένα-δύο-τέσσερι, θα προλάβω να γυρίσω. Οκ, οκ, άντε, λέει, πάμε Πανομή. Θα ξεκινήσουμε εμείς, λέει, νωρίτερα κατά τις 9 και κάτι, και αλλά εσύ όταν τελειώσει. Τέλος πάντων. Τελειώνω εγώ 10 η ώρα, παίρνω τα μάξι μόνος μου και πηγαίνω Επανομή. Κάνω 8 λεπτά από την Περαία μέχρι να μπω στην Επανομή, που είναι ρεκόρ. Μόλις μπαίνω στην Επανομή, ξεκινάει το ποντιλιάρισμα. Λέω κάτι δεν θα πάει καλά σήμερα. Δεν θα πάει καλά σήμερα. Πάμε λίγο σημειωτών, οκ, και τα λοιπά. Φτάνουμε τελικά, μπαίνω εκεί πέρα στα beach bar που είναι στον ποταμό. Γίνεται το κλάμα. Έχω βρει και το έχω βάλει ευτυχώς στο παρκάρισμα, τα πήγα καλά. Παρκάρω τους, παίρνω τηλέφωνο, τους λέω πού είστε. Λέει, έλα και θα μας δεις. Πού να σας δω. Εκεί πέρα, εδώ μπροστά λέει, καθόμαστε λέει. Πάνω λέει στα τραπέζια, όχι. Και πάω και τους βρίσκω και κάθονται λοιπόν τα παιδιά στα τραπέζια και μας είχαν αναμονή. Μάλιστα. Γιατί ήταν η παραλία πίτα, είχε και κάποιες που ήταν κρατημένες, αυτό με τις κρατήσεις το συχαίνουν πραγματικά. Παραγγέλνουμε ένα καφέ και εγώ το συχαίνομαι, αλλά από την άλλη όταν γίνεται το μπούκι το μεγάλο, τι να κάνουν και αυτοί, πρέπει κάπως να λειτουργήσουν. Παραγγέλνουμε εμείς τα καφεδάκια μας περιμένοντας. Εδώ τώρα είμαστε στην Επανομή, είπαμε. 11 παρά 20 όλα αυτά. Ναι.
Λοιπόν, με ψηλό. Γλεντάνε οι άλλοι εσύ που επέμενε να έρθουν επανομή και τέτοια. Αλλά εντάξει, ναι, okay, ναι, εσύ φταίει και τέτοια. Του λέω πάμε Χαλκιδική τώρα, φεύγουμε. Ποτίδε. Τώρα φύγαμε, όπως είμαστε. Τώρα φύγαμε, όπως είμαστε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Ποτίδα, δεν τυχαίο. Ναι. Ναι. Κοντά, κοντά. Κοντά υποτίδεν. Λοιπόν, και τελικά καθίσαμε εκεί μέχρι τη μία και μισή. Δύο μέρες την επανομή αυτά. Την Κυριακή αυτή. Ναι, ναι. Δεύτερη μέρα, αυτό λέω. Ναι, δεύτερη μέρα. Καθίσαμε μέχρι τη μία και μισή εκεί. Οι δύο πήγαν που δείξανε, εγώ δεν πήγα, τον άλλο δεν πήγαν ποτέ. Καθίσαμε πάνω πια με τον καφέ μας, για μισή ώρα κύριος ο Παπαδόπουλος σηκώθηκε και έφυγε, πήγε σπίτι. Σαν σωστό συμπέθρος, δηλαδή πήγε το πρωί να κάνεις το πανάκι σου. Δεν ωραία. Μεσημέρι σπίτι, φαγητό, πολύ ωραία. Αν κατέβαινες και το απόγευμα για μπάνιο, θα ήσουν ορισμό συμπέθερου. Μα δεν βρήκαμε ρε Νίκο να κάτσουμε. Εγώ, άμα δεν κάτσω, δεν μπορώ να πάω να βουτήξω. Μάλιστα. Οκ, okay, άρα δεν φάγαμε πόρτα. Όχι, δεν φάγαμε. Απλά δεν είχε ναι. Ρε παιδί μου να απλωθούμε. Εν τω μεταξύ okay. Το παλικάρι που ήταν συνείσοδο, γιατί και αυτή τώρα δεν φταίνει. Εντάξει, οκ, okay, άμα γίνεται χαμό. Άμα δεν έχει να σε βάλει, τι να κάνει αυτό. Μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα αεράτο εσύ. Αεράτο εγώ, ναι. Ναι, παιδί μου, κυμπάκι με την τσάντα πίσω. Κουσουλαράκι, μην κάνει τι γίνεται. Λοιπά, αδελφέ, έχουμε κάτι. Μου λέει πριν προλάβω να μιλήσω, αδελφέ, δεν έχω τίποτα. Άσε με να ελπίσω λίγο. Του λέω εντάξει, του λέω δεν πειράζει. Λέω με περιμένουν εκεί πέρα. Οκ, λέει φύγε, εντάξει. Μια χαρά. Τρομερά πράγματα. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε πουθενά εμείς λόγω γάμου, καλά ήταν. Εντάξει, δεν χάσαμε και τίποτα. Ναι. Πολύ φασαρία θα είχαμε. Τις ευχές μας να δώσουμε στον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Βέβαια. Ο οποίος ανέβηκε τα σκαλιά της Εκκλησίας με την αγαπημένη του, την Ατάσα. Εντάξει, δεν το λες και ανέβηκε τα σκαλιά της Εκκλησίας. Δεν έχει σκαλιά η Εκκλησία, αλλά τέλος πάντων και στο Εκκλησάκι. Στο ισιάδι της Εκκλησίας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Την εκλεκτή της καρδιάς του Ατάσα να ζήσουν τα παιδιά. Βεβαίως. Γρήγορα να έχουμε και ατριδάκια μικρά. Εντάξει. Καλά, με το ζόρι δεν γίνεται τώρα και εσύ, εντάξει, οκ. Okay. Ό,τι θέλουν τα παιδιά, ό,τι γουστάρουν, οκ. Okay. Καλά, όχι με το ζόρι, αυτά ναι, δεν γίνονται. Ναι. Αυτά με τα πιέζει δεν έρχονται. Εντάξει, ναι. Μόνο να του αρθούν. Λοιπόν, να ζήσουν να ευτυχήσουν. Πόσο είναι ο Γρηγόρης? 30. Είναι 30. Ναι. Και τώρα να παίρνουν σειρά άλλοι 30. Νομίζω και τον Αντασάκη εκεί είναι και αυτό εκεί κοντά. Άλλοι 30 άγγλες να παίρνουν σειρά τώρα. Γιατί βιάζονται? Φεμάτε, με ναι, καλό, ναι, ναι. Με το καλό. Ναι. Στα δικά μα ηλεύθεροι. Έτσι. Θα σου κάνω εγώ ένα μπάτσελορ. Ναι. Ναι. Τρομερό. Πολύ ωραίο στεναγάμο που τα παιδιά περάσαν πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι. Και εμείς που είμαστε καλεσμένοι περάσαμε πολύ ωραία και χωρίς πολλές γραφικότητες. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Φέρτε Μοσχοβίτη στο Λαμπαουτάκι να παίξει τα τζιμέντα. Αλήθεια είναι αυτό. Ποιος είναι? Ο φίλος Γιάννης. Ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Α, οκ. Okay. Κοίταξε, στο τέλος μας βλέπω όλους μαζί να γινόμαστε μια ομάδα γιατί. Βρώμενη δουλειά. Κατάλαβα. Να νεωθεί το Λαμπαουτάκι με το Πάκ 24. Ναι. Πώς το λένε? Τι. Ήταν πολύ ωραίο το πάρτι που κάναν τα παιδιά, δεν ήταν σαν γλέντι. Όντως ήταν πολύ ωραία, περάσαμε πολύ ωραία. Ούτε πολλοί κόσμος έτσι. Μπράβο τα παιδιά να περάσουν καλά, να ζήσουν όπως θέλουν. Έτσι. Και να είναι πάντα να έτσι χαμογελαστοί και αγαπημένοι. Σωστό, σωστό Νίκο, τα λες καλά. Ρίξαμε πάρα πολύ και η αλήθεια, γιατί εντάξει, δημιουργήθηκε ένα team πολύ δυνατό μετά από πολύ καιρό. Και πραγματικά είχε πολύ χαβαλέ η δουλειά. Να παίρνετε σειρά και εσείς οι επόμενοι τώρα. Έτσι Νίκο, να παίρνετε. Να παίρνετε σειρά εσείς οι επόμενοι. Έτσι, όπως το είπες ακριβώς. Αδελφέ. Αδελφέ. Λοιπόν, αδελφέ. Όχι, είναι ακόμα και 27, εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε. Ας κρατήσουμε λίγο ακόμα. Αυτό που παίζει πάνω, τι είναι? Ελπίδες. Άντερ 21 και τέτοια. Άντερ 21 πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Ρε, εσύ να σου πω λέω κάτι. Η Air Sports έχει γίνει πολύ αυτό το κανάλι. Το μεσημέρι, ξέρεις τι έδειχνε. 3-on-3 live από το Μίνσκ. Φίλε, το έδειχνε. Κάτι το είδες. Όχι, ρε, ήμασταν εδώ πέρα στο στούντιο με το Στέργιο. Γιατί μου και το μεσημέρι εδώ, ξέρεις, εγώ έρχομαι πολλές φορές. Ωραία, έρχομαι, φεύγω, ξαναέρχομαι. Και πώς έπαιζε η ΕΡΤ πάνω, κοιτάω σε κάποια φάση. Νόμιζα ήταν αυτό του Γκάλι. Γιατί νόμιζα. Δεν θυμόμαι όταν ήταν τριήμερο. Μια εβδομάδα. Και λέω αυτό. Και βλέπω ένα Μίνσκ 2019 live από πάνω. Τι λέει, ρε, φίλε. Μπράβο. Γεια σου, φίλε Θανάση, από το μαγευτικό Άμστερνταμ. Ωραίο το Άμστερνταμ, αλλά σαν την επανομή δεν είναι. Δηλαδή να πας δύο μέρες στην επανομή, καθαρά νερά και πολύ ωραίο μέρος. Πρώην συνεργάτης, πάντα φίλος. Μάλιστα. Θανάσης. Να σου πω. Έχουμε ζήσει εκπληκτικές στιγμές. Θα με πας ένα Σάββατο στην επανομή και εμένα. Στην επανομούδα. Τέλεια. Θα έρθεις. Φυσικά. Αφού αλλού τη βγάζεις εσύ. Θα έρθω, ρε φίλε, ένα Σάββατο. Να ζήσω την εμπειρία της ωραίας θάλασσας και του ωραίου κόσμου. Αλλά θέλω όλο το κομφόρ. Θέλω να πάμε σε μπιτσόμπαρο, μετά να πάμε να φάμε και τέτοια πράγματα. Μην με ξεπετάξω τώρα σε δύο ώρες. Ανέστη μετά. Δεν είναι ανάγκη να ανέστη, ρε φίλε. Τι θέλει. Πάμε να πιούμε ένα ούζο, ξέρω εγώ. Ένα ουζάκι, έτσι ναι. Ωραίο, με ψαράκι τι πλέον. Ναι. Τα μαλάκια, τα γνωστά μαλάκια. Θέλω να με πάσει όλα, να περάσουμε από όλα. Και να φτάσουμε και στο. Να φάμε σε όλα. Στο ναυάγιο. Πώς το λένε. Να φάμε σε όλα. Όχι, ρε, θα πάμε από ένα μπιτσμπάρ, θα περνάμε έτσι να βλέπουμε την κρυστάλλινη παραλία και τη θάλασσα που έχει. Στην επανομή. Συνεχίζει να γνωρίζει τον ούτε ξέρει. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Η επανομή είναι μια λύση, είναι πολύ κοντά για όποιον δεν θέλει να μπλέξει με χαλκιδικές και τέτοια. Και είναι καλή θάλασσα. Ωραία. Και ειδικά για κάποιον ο οποίος έχει οικογένεια. Ναι. Εντάξει. Από το να μπλέξει με το και να κάνει μια ώρα δρόμο και ταλαιπωρία,
Η επανομή είναι καλή περίπτωση. Πιθανό λόγο. Δεν έχω πάει ποτέ, ξαναλέω. Δεν έχω εικόνα. Να έρθει, αδελφέ μου, όταν θες. Θα πάμε μια φορά και στο φίλο πάνω να πάρουμε μπιζέλια. Να ξέρει να πάθει πλάκα. Δεν έχει μπιζέλια, δεν έχει να φάει. Καρύδι ολόκληρο. Σα κατοστάρα και κάτι μπιζέλια, αδελφέ μου, να τόσο. Και γευστικότατο. Και καρπούζια βγάζουν αυτό πολύ καλά. Ναι, ναι, και ναι κρασιά. Ναι. Είναι γνωστή. Αυτή, εντάξει. Όχι, βγάζει κρασιά. Η πανομούδα είναι, είναι ευλογημένα τα χώματα ναι, της επανομής. Ναι, βέβαια. Εντάξει, η οποία ανοίξει ο Δήμο Θερμαϊκού με τη δική της διάλεκτο και όλα στη γνωστή. Τα γνωστά και ως επανομήτικα. Τα γνωστά και ως επανομήτικα. Λοιπόν, πάμε στο breakstichiman.gr μαζί μας. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία στην εφαρμογή κατεβάζεται εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και μετά καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού. Ο Βασίλης Καβαδίας που είναι στην ρύθμιση του ήχου θα ρίξει τώρα τις δύο φέτες που έχει σηκώσει νωρίτερα για να πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με την αίθουσα 2 εδώ του Ραδιομεγάρου για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον φίλο και συνάδελφο Νίκο Παπαδόπουλε. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Με μια είδηση επί του πιστηρίου που έχουμε πριν από λίγα λεπτά. Ο Γιάννης Καστρίδης. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, δηλαδή τυπώνεται. Επί του πιστηρίου στο πιεστήριο αυτή τη στιγμή, έτσι. Τυπώνεται. Αυτή τη στιγμή, μυρίζει δηλαδή χαρτί και μελάνι. Μυρίζει χαρτί και μελάνι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο φούλι μηχανές κάτω στο πιεστήριο. Μάλιστα. Με τον Γιάννη Καστρίτη να αποχωρεί από τον Άρη. Οριστικά, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Γουλιέλμο. Συνάντηση, Νίκο, λίγο δύσκολο να στην Κύπρο, στην Κρήτη. Μετά τη συνομιλία που είχαν, ναι, ναι. Τέλος πάντων με τον Δημήτρη Γουλιέλμο, εντάξει, λαθάνωσα γλώσσα πολλές φορές. Συνάδελφε, αποτελεί παρελθόν για τον Άρη ο 37χρονος τεχνικός, ομοσπονδιακός μάλιστα, και έτσι ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία για επίσημα αναζήτηση ενός προπονητή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε Νίκο για το τελευταίο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου αυτή η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας κάνει και πολύ εντύπωση, να πω την αλήθεια. Είχαμε. Απίστευτο. Δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε, τι έγινε μέχρι τώρα. Βγήκε ο Νίκος Παπαδόπουλος και μας είπε το τελευταίο νέο που έχει να κάνει με το τέλος συνεργασίας του Άρη με τον Γιάννη Καστρίτη. Ας το διάλογο. Απίστευτο. Προμέρο. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, για να το πάμε και λίγο σοβαρά, τέλος ο Καστρίτης από τον Άρη. Δεν είχε κάτι που κάνει εντύπωση. Ναι, δεν είναι ότι βάσει των όσων γίνανε τις τελευταίες μέρες και των ζυμώσεων και των ρεπορτάζ και των όσων βγαίνανε από την ΚΑΕ, φαινόταν ότι θα πάνε σε διαζύγιο οι δύο πλευρές. Υπήρξε επικοινωνία απόψε το βράδυ και ο 37χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτή η περίφημη φημολογία των τελευταίων ωρών που λέει Τράμπα, Μέξα, Καστρίτη. Ναι, νομίζω. Ναι, νομίζω. Ένας από τους δύο να πάει σε έναν από τους δύο πάγκους, ναι, αλλά και οι δύο να γίνει τέτοια αλλαγή θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι ο Καστρίτης μπορεί να έχει στα χέρια του κανονική πρόταση από το Περιστέρι. Τώρα που έφυγε ο Αργύρης Φετουλάκης, που ήταν έκπληξη του πίσω στο Παναθηναϊκό, πραγματικά. Εμένα είναι αλήθεια, είναι που προκάλεσε λίγο έκπληξη ο Αργύρης Ευρουλάκης. Πεδουλάκη, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Αργύρης Πετουλάκης ρε φίλε, είναι ένας πολύ καλός Έλληνας προπονητής. Ναι. Ίσως ο μοναδικός αυτού του επίπεδου στην Ελλάδα. Δεν μιλάω τώρα για Ιτούδηδες, Μπαρτζόκες και Σφαιρόπουλους και δεν συμμαζεύεται. Και ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε να συνεργαστεί ξανά με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε και αυτήν. Εγώ πρέπει να θα πάει στην επιλογή του ξένου, να σου πω την αλήθεια. Ποιο να παίρνει, ρε φίλε. Σωστό. Έγραψε ένα άρθρο σήμερα ο Κοντζιάς που έχει πολύ μεγάλο δίκιο, τεράστια μορφή τόρη Κοντζιάς. Α, ναι, ψιλοδιάβασα. Λοιπόν, ναι. Που λέει ότι αν να πάρει το Πιανιτζάνι και το Ρέπεσα, πάρε το Πεδουλάκι και είμαι 100% μαζί του. Ναι, οκ. Okay. Γιατί δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Γεσικεβίτσιο, δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να πάρει τον Ιτούδη για παράδειγμα. Όχι. Έτσι. Κάτω τον Ιτούδη. Και παίρνει τον Πεδουλάκι. Προσωπικά, άμα ήμουν Πεδουλάκι, δεν θα πήγαινα. Γιατί? Και έχω τρόπο να το εξηγήσω. Γιατί ο Πετουλάκης ήταν. Έχει ζήσει στο Παναθηναϊκό. Ξέρει πώς είναι εκεί το σκηνικό. Ναι, μεν χέρι μια εκτίμηση, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μην ξέρει ότι στη στραβή θα την ακούσει πολύ άσχημα. Ω, καλά. Έτσι. Και ήταν σε μια ομάδα την οποία την έφτιαξε ο ίδιος. Είναι της περιοχής του, το Περιστέρι. Και την έφτασε πολύ γρήγορα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το Περιστέρι που θα παίζει Champions League. Και χωρίς τη βοήθεια της διαιτησίας. Ναι, okay, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Α, αυτή έτσι, είναι μια άλλη το Περιστέρι κουβέντα. Και χρηματοδότης καλούς έχει και ομάδα καλή θα κάνει και του χρόνου. Ναι. Έτσι. Και είναι από εκεί κιόλας ο Πετουλάκης. Και εκεί δραστηριοποιείται και σε άλλα θέματα πλην του προπονητικού. Ναι. Κατάλαβες. Εγώ νομίζω λίγο μπλέκι εκεί. Okay. Μπορεί ο ίδιος να θεωρεί ότι στην τρίτη του θητεία στο Παναθηναϊκό μπορεί να πετύχει το κάτι παραπάνω και να εδραιωθεί πια. Τρίτη.
Τρίτη, ρε φίλε, ναι. Τρίτη. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Στη δεύτερη έφυγε στη μέση σεζόν. Για να λάβει μετά από σκουάλ. Εντάξει. Καλή επιτυχία στον Αργύρι, ένα αγωγάκι. Αεροδολάκι. Υπερβολικό. Τώρα, αν θα αναλάβει ο Καστέρι το Περιστέρι, είναι μια άλλη κουβέντα. Γενικά το ότι το Περιστέρι ψάχνει προπονητή. Είναι καλό μαγαζί. Το Περιστέρι. Λέω, ναι. Για κάποιον ελεύθερο προπονητή. Γιατί έχει και την Ευρώπη που είναι μεγάλη υπόθεση για τους περισσότερους. Σωστό. Είναι μαγαζί που πληρώνει και είναι μαγαζί που μπορεί να κάνει κάτι. Και μια χαρά ομάδα. Έχει λεφτά ρε που στηρίξει την Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και άλλοι είχαν την Ευρώπη, αλλά δεν είχαν τα λεφτά να την υποστηρίξουν. Το μπάτζετ που είχε φέτος το Περιστέρι, άστορα αυτά που λένε, ήταν πάνω από ομάδες που παίζαν στην Ευρώπη. Ένα εκατομμύριο δηλαδή. Κάπου εκεί ήταν. Έτσι. Not bad, not το, bad. Το Περιστέρι είχε να παίξει από τον Μπέντιλ, ο οποίος. Από όσο ξέρω, θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να πάει στο NBA. Δηλαδή, θα πάει Summer League, θα το ψάξει με ομάδες από εδώ, από εκεί και τέτοια. Και αν δεν το καταφέρει, νομίζω ότι εύκολα παίζει Ευρωλίγκα. Δηλαδή, εύκολα παίζει το Παναθηναϊκό. Και χωρίς το Πετουλάκι. Καταλαβες. Να σου πω τώρα, αν θα αναλάβει ο Καστρέτης, είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό το σενάριο που παίζει το να πάει ο Καστρέτης στον Ηρακλή και ο Μέξος στον Άρη, εμένα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Όχι για το ένα κομμάτι. Δηλαδή, το να αναλάβει ο Μέξος στον Άρη. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αν θυμάσαι, είχε και πριν τον Αγγέλου είχε ακουστεί. Ναι, πριν τον Καστρίτη. Και πριν τον. Σωστά, ναι, ναι, και πριν τον Καστρίτη. Έχεις δίκιο. Και μετά πήγε στον Ηρακλή. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Στον Άρη το θέμα είναι τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ποιος θα βάλει το κεφάλι του στον Τουρβά αυτή τη στιγμή. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Πέρσι, όταν είχε αναλάβει ο Αγγέλου στο ξεκίνημα, ήταν και το καινούργιο ξεκίνημα με τον Γουλιέλμο. Ουσιαστικά καινούργιο ξεκίνημα, γιατί είχε αναλάβει λίγο πριν το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Και παρά τα μπαν. Υπήρχε ρε παιδί μου μια κινητικότητα, μια αισιοδοξία. Ψηλοθετική άβρα και αισιοδοξία. Και υπήρχε πάντα και στον ορίζοντα ότι ξέρεις μπορεί να τα λύσει και τα μπαν. Ωραία. Και επειδή στην αρχή ο Ερασπύρουνε ο Γουλιέρμος, το μαγαζί φαίνονταν μια χαρά. Έλα όμως που από ένα σημείο και μετά τελείωσε κάνουλα και του Γουλιέρμου. Γιατί ο άνθρωπος εντάξει δεν είναι. Τελείωσε κάνουλα του Γουλιέρμου. Υπήρχε επιχειρηματία, ξέρω εγώ, με τα τρελά λεφτά. Ο Αγγέλου τα έκανε όπως τα έκανε. Ναι. Ωραία. Και τώρα. Αυτός που θα αναλάβει παίρνει πολύ δύσκολο έργο πάνω του, γιατί σου λέω ότι και πέρσι και στη πιάτσα υπήρχε λογική ότι είναι καινούριος άνθρωπος και πληρώνει. Και όντως ήταν μέχρι ένα σημείο. Τώρα η πιάτσα ξέρει ότι υπάρχει θέμα. Καταλαβαίνεις. Και όταν μπορείς να κινηθείς μόνο στην Ελλάδα, η έτσι και αλλιώς δύσκολη πιάτσα γίνεται ακόμη πιο μικρή. Σωστό. Για να βρεις επιλογές τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα τι να σου πω. Okay. Είναι δύσκολη φάση. Δύσκολη φάση για τον Άρη. Συζητάμε και... που δεν πουλάνε, αλλά παιδιά. Καλά, οκ. Okay. Του χρόνου που θα έχουμε, που οι τρεις μας ομάδες, έτσι όπως πάντα πράγματα, οι δύο από τις θέσεις μπορεί να πέσουν, θα περάσουμε πολύ ωραία. Καλά. Που θα έχουμε του χρόνου μετά από πολλά χρόνια τρεις ομάδες. Τότε θα είναι αργά για να πιάσουμε. Πια αργά. Δεν υπάρχει αργά. Όποιος δεν το βλέπει, πώς το λένε. Έξι. Είναι εθελοτυφλή. Γιατί δεν πρέπει να φτάσει στον κρεμό, πρέπει να δεις τον κρεμό μακριά που πάχνο φαίνεται. Δεν, το θέμα για τον Άρη, φίλε, αυτό με τα μπάνια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί δεν μιλάμε για ένα ποσό. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα, άντε από εδώ, από εκεί, άντε λίγο Πλιάκης, άντε λίγο κανένας άλλος μαζεύτηκε. Ενοχλούμε. Ο κύριος Πλιάκης, ρε φίλε, πόσα λεφτά να βάλει. Αυτό σου λέω. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Είναι ποσό καμιά 500 χιλιάρικα πάνω κάτω. 600. Έτσι. Δεν είναι ποσό που βγαίνει εύκολα από τσέπη κάποιου. Καταρχάς, για να βγει εύκολα από τσέπη κάποιου, πάει να πει αυτός ο κάποιος έχει και τουλάχιστον άλλα 600 στην άκρη. Καταλαβες. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον Άρη με τα μπαν που έχει. Ότι είναι μπαν με συμβόλαια μεγάλα. Και αυτό το πράγμα δεν λύνεται εύκολα αν δεν έχει κάποιο δυνατό χρηματοδότη ή τέλος πάντων 4-5 που θα βάλουν από τη τσέπη τους χρήματα και πολλά χρήματα για να λυθεί αυτό το θέμα. Και τον μπαν σε κρατάει πολύ δέσμιο. Γιατί δεν έχει επιλογές. Ναι. Έτσι. Χώρια που πέρσι ο μεγάλος coach που ήρθε, που όπου και αν πήγε άφησε έργο αφού ο τεράστιος προπονητής, είχε και τη μεγάλη επιτυχία να κάνει και διετή συμβόλαια με τους περισσότερους ξένους, με περισσότερα κύριε. Χρήματα κιόλας τη δεύτερη χρονιά. Και ο ξένος χαζός δεν είναι. Σου λέει, αν δεν με διώξετε, εγώ έχω συμβόλαιο, 100 χιλιάρικα. Το συμβόλαιο το γράφει. Κάποια στιγμή θα τα πάρω. Μην χάσουμε τα κελεμπούρια. Έτσι. Αλλά τότε ήταν ο νέος Ιωαννίδης και αυτός που αναλαμβάνει τις δύσκολες αποστολές. Σωστά έβαλε αυτά. Καλά. Ποιος τα έλεγε αυτά. Δεν τα έλεγε κανένας, τα πίστευε ο ίδιος. Α, καλά. Okay. Τα πίστευε ο ίδιος. Καλά, αυτός έλεγε ότι δεν θέλει η ομάδα να κερδίζει τέτοια προσανατολίζεται. Τι. Η ομάδα. Τι. Και ότι εγώ χαίρομαι που η ομάδα γίνεται. Άσε τώρα, εντάξει. Okay. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου λοιπόν. Όπως μας δίδαξε ο Βαγγέλης Αγγέλου. Έτσι. Οπότε χωρίς Καστρίτη και θα δούμε από αύριο
Τέλος, μπορεί και σήμερα. Ποια ομάδα αρχίζουν να παίζουν για τον Άρη και για τον Πάκο. Έχει ξαναλέω. Δεν ξέρω τι επιλογές, αν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι ελληνική, πώς, τι επιλογές υπάρχουν. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος Λυκογιάννης, το όνομά του έχει γραφτεί για δεν ξέρω και εγώ πόσες ομάδες και στο εξωτερικό. Που σημαίνει δηλαδή ότι σπρώχνουν το όνομα, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ο Βαγγελανδρής, γνωστός. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής Σέβας. Ε, τώρα ρε φίλε, εντάξει, εκεί μιλάμε για άλλη κατάσταση. Ναι. Τώρα να μιλήσουμε για. Έτσι. Ο Κουφός σήμερα ανακοινώθηκε από τον Ιωνικό. Ο Φραγκιάς είναι στην αγορά. Παρότι έχει προφορική συμφωνία με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιθανό να αναλάβει τέλος πάντων τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ποια είναι, ρε φίλε. Ο Καστέτης που είναι στην αγορά. Ο Μέξας. Αλλά ο Μέξας δεν ξέρω κατά πόσο είναι στην αγορά. Να ξέρεις. Διότι. Διότι από όσο ξέρω. Έχει διαιτές σύμβολο με τον Ηρακλή. Τώρα, οκ. Okay, αν δεν βγάλει άκρη με τον Δρακόπουλο και φύγει, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά σήμερα μιλάμε, νομίζω έχει διαιτές με τον Ηρακλή. Έτσι. 25, τι να σου πω. Όσο πολλού πήγε στην Πουντούζα, ξέρει τι γινούσε. Πήξη. Ωραία. Να σου πω. Ο Μίνιτς δεν ξέρω τι κάνει, που είναι. Ποιος? Ο Μίνιτς. Πού τον θυμήθηκε αυτό. Δεν ήταν και αυτό μια γνωστή λύση για τον Άρη στα δύσκολα, συχνά πυκνά. Απάρουμε το Γιατζόγλου. Ναι, ο Μαγκώσιος δεν ασχολείται. Ο Μαγκώσιος ο Γιατζόγλου κατεβαίνει με Χρυσή Αυγή. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτοί οι γνωστοί, πώς τους λένε, όχι. Οι καμικάζοι, ρε παιδί μου, δεν κάνουν δουλειές. Οι καμικάζοι αυτοί, ρε παιδί μου, δεν είναι διαθέσιμοι. Δεν είναι πολλές επιλογές πλέον. Ναι. Είναι η αλήθεια. Ποιο να. Βρε, έχει επιλογές τώρα, οκ. Okay. Απλά το θέμα είναι να έχεις ένα project τέλος πάντων που μπορείς να τρέξει αυτή τη χρονιά. Ναι. Δηλαδή ο Γουλιέλμ ψάχνει εδώ και καιρό να βρει χρήματα για τον Παν, δεν βρίσκει. Έτσι. Δεν έχει ανθρώπους να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Όχι. Και αυτό το πράγμα το κρατάει δέσμιο. Έτσι, γιατί και δεν μπορεί να το λύσει και πρέπει να κάνει μια ομάδα πάλι με τις ίδιες ιδιαιτερότητες. Εκτός από αυτό έχει και τις περσινές επιτυχίες του Αγγέλου με τα διαιτή συμβόλαια και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και τους Έλληνες να μου κρίσουν γιατί έχουν να πάρουν λεφτά πολύ καιρό και σου λέει τι θα κάνουμε. Αφήγουμε. Ο Μποχόλος νομίζω έχει πολύ καλή πρόταση από τον Μηθέα. Παραπάνω τα χρήματα τα οποία γράφτηκαν. Από όσο ξέρω. Στη θέση του και εγώ και θα πήγαινα να πάει τελικά. Ναι. Και γενικά ο Προμηθέας είναι στην αγορά πολύ δυνατός. Γενικότερα στον Άρη αυτή τη στιγμή στον οργανισμό. Εγώ δεν θα έπαιρνα τον Μποχόρηδη με τον Προμηθέας, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Στον οργανισμό που λέγεται Άρης και δεν αναφέρω μόνο στο μπάσκετ, υπάρχει αυτή η θλιβερή κατάσταση με την ΚΑΕ. Γιατί θλιβερή είναι. Δυστυχώς για τον μπάσκετ και ευτυχώς και δυστυχώς υπάρχει το ποδόσφαιρο που τραβάει περισσότερο τον κόσμο αυτή την περίοδο. Εντάξει. Τι σχέση το ένα μετάλλο, Ρενικό. Έχει αυτά πάντα συνδέονται, Ρενικό. Τι να συνδέονται, Ρενικό. Ο Αριανός. Αν το χρόνο κάνει μια ομάδα που θα παίζει για να μην πέσει την Α2, δηλαδή τι σχέση έχει. Ο Αριανός ακόμα. Όχι, πρόσεξε, όχι όλοι. Πολλοί Αριανοί ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν κάτι να σκεφτούν τι γίνεται στο μπάσκετ. Γιατί τους απασχολούν όσα ωραία γίνονται στο ποδόσφαιρο. Γιατί όταν έχει από τη μια έναν άνθρωπο ο οποίο σου ανεβάζει βόμβες στο Instagram και ετοιμάζει συμφωνίες εκατομμυρίων με τους Κινέζους. Όταν σου λέει ότι θα σου φτιάξει. Θα κάνει γήπεδο. Θα κάνει επέκταση, προσέξτε, επέκταση του Ρυσίου. Έτσι, φτιάχνει το γήπεδο. Έχει project για να κάνει σκέπαστρο στο γήπεδο. Δεν όνομα για το γήπεδο. Γιάννης Σαουρίδης. Αρίνα. Να βλάκα. Να βλάκα. Καλό ήταν, εντάξει. Καλό ήταν. Ρε, τι γίνεται. Γιάννης Σαουρίδης, Αρίνα. Όταν κάνει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, όταν φέρνει τον Ιντέγε, όταν ακούγεται το όνομα του Τσέρτ. Τον Ιντέγε έφερε, Νίκο, δεν έφερε ρε φίλο τον Μπατιστούτα. Εντάξει, δηλαδή, για τον Καρυπίδη, πρόσεξε με λίγο. Τα 500.000 και 750 με φορεία είναι ζήτημα, ρε Νίκο. Okay. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Όταν λοιπόν βλέπει ο Αριανός στο ποδόσφαιρο όλη αυτή την κατάσταση μετά από 6 χρόνια αφάνεια, 4-2, το μπάσκετ δεν το έχει και σε πρώτο. Και σε πρώτη μοίρα. Το έχει αφήσει στην άκρη. Δεν έχει χάσει να επεξεργαστεί λίγο με στο μυαλό του ότι αυτό που λέμε και το έχουμε πει και άλλη φορά από αυτό το μικρόφωνο με τον Νίκο το βράδυ, όταν μιλάμε λίγο στα σοβαρά, γιατί συνήθως χαβαλέ κάνουμε. Εντάξει, ότι του χρόνου ο Άρης, αν δεν αλλάξει κατάσταση, πάει να σώσει κατηγορία. Ρε, γιατί τα προηγούμενα είναι. Δύο χρόνια δεν το έλεγε. Φλέρτα, ρε, δεν το έλεγε. Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, 24 Ιουνίου. Του χρόνου πάει να σώσει κατηγορία. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι τα δύο πρώτα φαβορί για να πέσουν Α2. Αντίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που μιλάμε. Θα σου πει το άλλο, δεν πέφτω, είμαι ο Άρης, είμαι ο Πάκος. Καλά, ναι, okay. Ναι, έχει καλά. Τέτοια. Okay. Αν κάνεις ομάδες με επιτροπές σωτηρίας και με το πάμε παλικάρια και άντε να βοηθήσει λίγο ο κόσμος και οι επιφανείς επιχειρηματίες, ξέρω εγώ τι, αντίο, παιδιά, αυτά περάσανε. Το καλό είναι ότι. Έχουν περάσει πολύ αυτά τα χρόνια. Το καλό είναι ότι αυτό δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να γίνει τελικά. Γίνεται σε προεκλογική περίοδο όλο αυτό. Και τι. Μπορεί να φάμε κανένα κοκαλάκι να πούμε τώρα. Καλά. Ό,τι κοκαλάκι να δοθεί, δόθηκε. Άστο, μην την ψάχνεις.
Τι άσου πω, Ρενικό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι άμα πει, Ρενικό, ξέρω εγώ. Το μπάσκετ του Άρη πλέον φτάνει σε ένα σημείο που θα ζήσουμε ξανά εποχές γενικών συνελεύσεων ενδεχομένως, εποχές συναντήσεων επιφανών αριανών, όσοι υπάρχουν πλέον, γιατί ο Άρης νομίζω ότι δεν έχει πάγκο σε αυτό το κομμάτι όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ζήσει άγριες καταστάσεις. Άγριες, όχι ξύλο και τέτοια. Καλά, το δεν ξέρεις. Άγριες καταστάσεις γενικότερα σε σχέση με αυτά τα οποία ζούσαμε με Λάσκαρη ή και πριν με Δαμιανίδη. Με Τζόρτζια θες να πεις. Με Τζόρτζια, σωστά, ναι. Με Τζόρτζια Φεβίου και τα λοιπά. Με Μάνο, Κυβερνίου και τέτοια. Ναι. Ο Νίκος πρότεινε στο διάλειμμα νωρίτερα μια λύση. Πάρα τηλέφωνο Μάνο. Μάνος... Μάνο, έλα λίγο να δεις εδώ πέρα τι γίνεται, αγόρι μου. Να θυμηθείς τα παλιά. Μισό να μιλήσω με τον Νίκο. Ο Νίκο θα είναι ξέρω, στο τζετ που βλέπει NBA επάνω. Ο Νίκο. Δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Ο Νίκο. Μπορεί να είναι στο γήπεδο που έκανε στην Τζιά. Με ρώτησε ένα διάφορα, λέει, όταν ήταν ακόμα στον Άρη, λέει, γιατί το λέτε ο Νίκο. Μα του λέω, άμα δεις σελίδα του Facebook. Λάσκαρης, έφυγε. Δεν λέει Νίκος Λάσκαρης, λέει Νίκο Λάσκαρης. Ο Νίκο. Τον Νίκο. Καλά, κάνουμε χαβαλέ. Δύσκολα έχω τα πράγματα, παιδιά. Το μπάσκετ που κάποτε έκλεινε τα μαγαζιά τις Πέμπτες. Τις Πέμπτες, βέβαια. Έτσι, ναι, που όλη η χώρα έβλεπε τα Άρη πάντα. Η μπασκετομάνα. Εντάξει, η μπασκετομάνα λοιπόν τα έκανε κατά, για να το πούμε λίγο έτσι. Οκ, okay, και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που μην το φέρνουμε μόνο στην μπασκετομάνα. Γενικά το μπάσκετ έχει κάνει κατά. Ναι, και το μπάσκετ γενικότερα τη Ελλάδα. Οκ, απλά ειδικά το μπάσκετ, γιατί υποτίθεται το μπάσκετ. Συνήθω με είδε γνωστό ότι το Λαύριο θα πάρει το άφημί του Χολαργού. Αυτό τι ήταν τώρα, ρε φίλε. Τι ήταν, ρε φίλε. Αυτό που είναι. Και υπάρχουν δεν ξέρω και εγώ πόσες ομάδες που θέλουν να πάρουν το άφημί της Κίμης. Αν γίνει αναδιάρθρωση και αν μείνει. Και δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί να πάρουμε και εμείς κανένα. Επίσης, αν γίνει αναδιάρθρωση που δεν θα γίνει, αλλά λέμε τώρα, θα υπάρχει το Λαύριο το οποίο μένει στην κατηγορία και το Λαύριο το οποίο πήρε το άφημί του Κολαργού. Λαύριο 1, Λαύριο 2. Εκπληκτικά. Πολύ ωραία πράγματα. Γίνονται εκπληκτικά πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Επίσης, έχει ακουστεί ότι ακόμα και ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άφημί. Μέχρι και αυτό έχει ακούσει τη σαφήμη. Αν πέσει η Α2. Να μπει σε αυτή τη δικασία. Γιατί? Δεν νομίζω. Γιατί? Καλά. Μέχρι και αυτό έχει ακούσει, να ξέρεις. Μέχρι τέλος αγορά αφημί. Καλά, εντάξει. Πλέον γενικότερα, επειδή είχα μια κουβέντα προχθές το βράδυ με έναν πολιτό, ο οποίος είναι και διαιτητής μπάσκετ κτλ. Αυτό το οποίο συζητούσαμε, ρε παιδί μου, και φτάσαμε στην πέρασμα, είναι ότι καλύτερα να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, τι θα κάνουμε. Φίλε, εδώ πριν. Να στρώσει λίγο η κατάσταση, γιατί μέχρι αυτό το πράγμα. Μέχρι να ξεκινήσω τα playoff, είχαν κάνει καμιά 57 συναντήσεις και από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν έχει γίνει μισή συνάντηση. Αυτό το πράγμα θα όλα καλά. Θα υπολειτουργεί αν ξεκινήσει. Τέλεια, όλα. Εκεί είναι το θέμα. Τέλεια. Και από το να υπολειτουργεί, καλύτερα να μην λειτουργεί καθόλου, μέχρι να χρειαστεί. Πάει ένα χρόνο, δεν πειράζει, μην έχουμε πρωτάθλημα. Να παίζουν Ευρώπη ομάδες μόνο και τελείω. Καταρχάς, εγώ βγαίνω και λέω ότι πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δεν είναι πρωτάθλημα. Και αυτό, ναι, okay. Οκ, okay, η νομιμότητα και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά και πρέπει να τηρηθούν γιατί αυτά που κάνανε, ναι. Αλλά πρωτάθλημα, δηλαδή πώς θα γίνει το χρόνο πρωτάθλημα. Δεν θα ξαναέχουμε. Τελικό Παναθηναϊκό Προμηθεά. Τέλειο. Δεν ασχολήθηκε άνθρωπο. Τέλειο. Υπέροχο. Εντάξει. Η πρώτη επαρχιακή ομάδα πήγε στο τελικό. Ναι, πολύ ωραία. Τέλεια. Είναι και γιατί... τελικούς είδαμε. Τίποτα. Ναι. Γιατί πήγε, για τους λόγους που. Στην Γαλλία αύριο έχει πέμπτο τελικό. Στην Ιταλία πήγανε σε 7 παιχνίδια. Στην Ισπανία το Real Barcelona, okay, μην τη βάζουμε την Ισπανία μέσα, δεν έχουμε καμία σχέση. Στην Τουρκία είχαμε 7 παιχνίδια. Και εμείς εδώ είχαμε Παναθηναϊκός Προμηθέας. Και λέγαμε τι ωραίο και Προμηθέας και μπράβο που πήγε τελικό η πρώτη επαρχιακή ομάδα και δεν συμμαζεύεται. Για γέλια κατάσταση. Για γέλια όμως δεν είναι η Στίχημαν που ήταν μαζί μας στην πρώτη επαρχιακή. Πολύ σωστά μιλάς. Κάτι παίρνετε πολύ σοβαρά τη Στίχημαν. Πολύ σωστά τα λες. Και τις εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές που σας δίνει. Και cash out, έτσι. Για να είστε καλυμμένοι. Και να τα βάζετε τα σίγουρα τα λεφτά στην τσέπη. Κατεβάζετε την εφαρμογή εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό. Παίζετε, ποντάρετε. Έχει ματσάκια το καλοκαίρι. Έχει κάτι Κόπα Αμέρικα. Κάτι έχει Κόπα Αφρικά. Φίλε, έχει... Που ξεκίνησε και το Κόπα Αφρικά. Έχει τέτοιο. Όχι Κόπα Αφρικά. Μην το λες και εσύ Κόπα Αφρικά. Τι είναι. Δεν υπάρχει Κόπα Αφρικά. Υπάρχει Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Άνα, okay. Εντάξει. Λοιπόν, με Μοχάμεντ Σαλάχ και Χούμουθ. Πάμε στο διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία εδώ, αδελφέ μου. Το βράδυ θα βγει. Έχει ποτό. Τίποτα σπίτι. Πάμε. Κόβησα, κάτσε ρε φίλε, σήμερα τι, δεν βρισκόμαστε καλά. Ναι, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, άσε με να ολοκληρώσω τη φράση μου.
Μήνες να κόβω το ήρωα του λόγου μου. Ε. Προχωνώμε. Ναι, ναι, πάντα, πάντα, πάντα. Βάζει πολύ σάλτσα από δίπλα χωρίς λόγο. Είναι... Χωρίς λόγο. Είναι, είναι επειδή είναι άρδο. Γι' αυτό. Αφού είσαι αρδάκι, τι. Τι γίνεται, Νίκο, άλλο, για πες. Ό,τι γίνεται, μαθαίνεται. Ο Πάκ θα πάρει κανένα παίχτη, λες. Καλό βράδυ. Πάρει κανένα παίχτη. Μιχάη θα πάρει. Θα τους ανακοινώσει αύριο όλους. Μιχάη, Ζίβκοβιτς και Μελιόπουλο. Όλοι οι βασικές επιλογές. Όλοι οι παίχτες που έρχονται για να βοηθήσουν άμεσα. Τον Πανετολικό και δικιά. Εσύ αυτό το Μιχάη τον έχεις δει καθόλου, τον έχεις δώσει σημασία. Καλός παίχτης, ε. Και διεθνής νομίζω. Διεθνής είναι, ναι. Από τον Πανετολικό και από την Ξάνθη. Δεν μιλάμε για ένα παίχτη που θα μπει και θα παίξει. Όλος okay. Τυχαίος, όλος τυχαίος. Ο Μελιόπουλος είναι αλεύθερος της Ξάνθη, φίλε. Όπως και νέας. Και ο Μαλεζάς πήγε στην Ξάνθη. Πού να πάει. Κοντά είναι εδώ, πού να τρέχει αλλού. Σωστό. Η Ξάνθη πληρώνει. Σωστό, σωστό. 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 Ναι, κάνουμε. Κάνουμε, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής με εξέλιξη όπως ο Μελιόπουλος έπαιζε στη Ξάνθη. Ξάνθη γενικότερα έχει βγάλει πολλούς παίχτες από εκεί, αν θυμάσαι, λίγο μπερδεύεσαι. Mm. Ωραία, οι οποίοι παλιότερα παίρνουν τον δρόμο για το λιμάνι. Mm. Αλλά τότε δεν νομίζω να σε πείραζε. Δεν νομίζω πράγμα. Να το ανέφερες τότε. Αλλάζουν τα πράγματα. Ωραία, εγώ ο Πατσατζόγλου, το Ρωσίδη. Εγώ δεν μένω στο λιμάνι, εγώ μένω εδώ. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν μένει στο λιμάνι. Απλά τονίζει άλλα πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή εκείνο δεν σε πείραζε. Γιατί για να το τονίσεις, δεν έκανε κάτι που σου φαίνεται φυσιολογικό. Δεν έκανε ακουμπή όταν ο Πασατζόγλου και τον Ρωσίδη. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα δεν σου φαίνεται φυσιολογικό, τώρα το τονίζεις. Τώρα κάνω ακουμπή. Ναι, σωστά. Οκ. Okay. Mm. Ωραία, αλλά τότε ήταν μάλλον. Mm. Τότε ήταν 2010, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα είναι κάτι για να τονιστεί προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό. Τα κόζια αλλάζουν. Ωραία. Πάντα τα έχουμε πει αυτά. Ναι, και άλλωστε. το Ρωσίδη, α πούμε, ρε παιδί μου. Τώρα. Ήταν το ίδιο με το Μελιόπουλο. Που είναι ένα παιδί που δεν ξέρουμε καν αν θα παίξει ποτέ. Τώρα. Που είναι 19 χρονών. Είχε ένα ακόμα ταλεντάκι, ξέρετε τον Οκάν. Ναι. Πώς Οκάν Χατζητερζόγλου. Οκάν Χατζητερζόγλου. Αυτό. Έτσι το λένε. Ναι, έτσι νομίζω λέγεται. Και ποιο τον έχει. Ποιο τον έχει, ρε φίλε. Φώτης. Φώτης έκανε κάποιες δύσκολες. Κάποιες αναρτήσεις περίεργες πρώτων εκλογών των δημοτικών και νομίζω ότι. Θα δυσκολέψει ο διάβολος επικοινωνίας πλέον. Αλλά τέλος πάντων, οκ, δεν πειράζει. Ναι, γιατί τα βλέπουν όλα τα παιδιά, να ξέρει αυτό είναι το κακό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το κακό. Αλλά εντάξει, okay. Προσωπικές απόψεις τώρα, με δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Άλλο φίλε αυτά, άλλο η business. Ναι. Άλλωστε πλέον... είναι τόσο καλά τα μαγαζιά στην Ελλάδα που δρώνουν όλα στην ώρα τους. Που. Ορίστε. Σαν τον Άρη ένα πράγμα. Ναι. Καρυπίδαρος. Ναι. Κασέρι, ναι. Ποδό, προκαταβολές, το ένα το άλλο. Ναι, ναι. Παίχτες έρχονται. Mm-hmm. Αλέσιο Τσέρτσι. Παίχτες έρχονται με εξάμηνα συμβόλαια. Αυτό, εξάμηνα. Με συμβόλαιο 6 μήνων έρχεται πολλοί κόσμο. Ποιο είναι δανεικοί. Ο Φετφατζίδης που έχει συμβόλαιο φίλε φέτος, τώρα που μιλάμε. Ήρθε, φίλε, έκανε μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό λέω, με εξάμηνο συμβόλαιο. Γνωστό αυτό, πολλοί παίχτες κάνουν εξάμηνα συμβόλαιο. Βλέπω, γιατί δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα είναι και πώς θα τον δεις και θα θέσει το κρατήσει τον χρόνο. Ναι, ναι. Γιατί... είναι πολλοί παίχτες που κάνουν εξάμηνα συμβόλαιο αυτό. Να δεσμεύσει την ομάδα με ένα συμβόλαιο παραπάνω με ένα παίχτη ο οποίο δεν ξέρει τι κατάσταση. Και γενικά ο παίχτης, παιδί μου, που γράφει εξάμηνα συμβόλαιο, το έχω ακούσει σε πάρα πολλές ομάδες να γίνεται αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, είναι παίχτης που έρχεται από τον αθλητισμό και λέει ότι ναι, εγώ θα υπογράψω 6 μήνες συμβόλαιο. 6 μήνες. Γιατί δεν είμαι σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να με τσεκάρετε. 6 μήνες υπέγραψε συμβόλαιο που θα βαζίζει μεταξύ άλλων, γιατί το καλοκαίρι στο μυαλό θέλει να πάει στο εξωτερικό. Ναι, έτσι είναι, ναι, ναι. Και δεν έβρισκε κάτι εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό. Σωστά. Και υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο. Βεβαίως, γιατί ήθελε το καλοκαίρι να δει τις επιλογές του στο εξωτερικό. Ναι. Εγώ απάντησα. Εγώ απάντησα. Θύμησε μου λίγο εξάμεινο συμβόλαιο. Καθαρά. Που έχει υπογραφεί ποτέ στον Άρη σε άλλη περίπτωση. Καθαρά. Τόσα χρόνια που κάνει ρεπορτάζ. Ξουφέτ, φάρε φίλε, ήθελα να το κάνει έτσι, έχει ξαναγίνει. Θύμησε μου την περίπτωση που έχει ξαναγίνει. Δεν μπορεί να θυμηθώ τώρα. Α. Εγώ πάντως που είμαι 10 χρόνια στο χώρο, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπογραφεί κάπου εξάμεινο συμβόλαιο. Έχω ακούσει να έρχεται δανεικό παίξει Ιανουάριο για να μην είμαι το καλοκαίρι. Πολλές φορές. Ή δανεισμό για ένα χρόνο, ο οποίο χάρη το σήμα τον Ιανουάριο πάει. Εγώ σου λέω ότι. Το λόγο στον εξήγησε κάποιο. Ναι, όπως επίσης δεν έχω ακούσει ποτέ ότι θα σε αφήσουμε ελεύθερο για να πας εκεί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έτσι, ναι. Λέω για μια άλλη περίπτωση τώρα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ σου είπα. Επιχειρηματολόγησα. Μα δεν επιχειρηματολόγησες. Μου είπες ότι το έκανε ο Φετφατζίδης γι' αυτό και σου λέω. Θύμησε μια άλλη περίπτωση που έχει γίνει και μου λες έχει γίνει κι άλλη. Και σου ρωτώ πια και δεν μου λες. Καλά, δεν έφερε ένα τέτοιο επίπεδο που το σου έφερε άλλη φορά. Τι εννοεί, τόσο ψηλού. Έχει χρόνια να έρθω. Τόσο ψηλού. Ναι, επίπεδο. Αφού ήταν υψηλό επίπεδο, γιατί υπέγραψε εξάμεινο συμβόλαιο, ρε φίλε, και δεν υπέγραψε ένα χρόνο. Γιατί ή 1,5 όπως και τον Ιανουάριο. Γιατί έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Mm. Αλλά δεν έβρισε κάτι που να τον άρεσε. 31 Αυγούστου. Αν αυτό ο παίκτη φοράει την κοινόμορφη φανέλα να ανακοινωθεί, θα είσαι εδώ να τα συζητήσουμε. Ναι, 100%. Mm. Okay. 100%. Okay.
Γιατί ήταν ο εξάμηνος ήταν ετοιμός. Το Λαμπάουτ Άρης έγραψε, φίλε, προχθές ότι ο Άρης, από τη στιγμή που όσο δεν βρίσκει εξτρέμ και δεν προχωράει του Μαντσίνη, έχει σκέψεις για το Φετβατζίνη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπορεί επίσης να υπάρχει πάλι, παιδί μου, κανένας παίχτης που θα φεύγει από καμιά ομάδα και θα του μπει όρος να πάει εκεί. Ναι. Όπως γράφτηκε για έναν άλλο παίχτη που ήρθε πέρσι τον Άρη το καλοκαίρι και είναι διευθύνης τώρα ο άνθρωπος και έχει κάνει και πολύ καλή χρονιά. Και γουστάρει κιόλας. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά από τον Ολυμπιακό δεν τον έβαλε σαν δανεικό. Του είπαν ότι θα φύγεις ελεύθερος, θα πας εκεί. Δεν είπαν ότι θα πας στον Άρη. Όχι, απλά το επέλεξε. Του είπαν ότι μπορείς να πας ποτέ εκτός από μία ομάδα. Ναι, ναι. Αυτό. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Ποια ομάδα ήταν αθηνικό, ο Παναθηναϊκός? Η ΑΕΚ. Α, μάλιστα. Η ΑΕΚ, και τι θέμα έχει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ? Αγκαλιά είναι. Εγώ σου λέω τι έγινε. Mm-hmm. Αγκαλιά είναι. Ναι, ήταν αγκαλιά πέρυσι. Πέρυσι αγκαλιά Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο με σένα. Α, πού ήταν πέρυσι αγκαλιά με εμένα, για θύμισε μου. Ένα ραντεβού του Σαββίδη με τον Μαρινάκη που ψήφισε Ολυμπιακό στη Λίγκα. Τι μουχξινο. Τι ψήφισε Ολυμπιακό στη Λίγκα, για πες μου λίγο. Έτσι λίγο να ανεβαίνουν. Έχεις καταλάβει ότι έχεις πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για ακόμη φορά και στο ένα πράγμα που σε ρώτησα δεν μου απάντησε για τον εξάμηνο συμβόλαιο. Σου απάντησε και το έκανα. Δεν μου απάντησε. Σου απάντησε και το έκανα. Γιατί το καλοκαίρι στο μυαλό του θέλω να ψάξει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το έχεις δει εσύ αυτό υπογεγραμμένο. Γιατί ο Φετφατζίδης είναι ένας παίκτης που θεωρεί, για μένα λάθος, okay, ναι, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βρει κάτι καλό στο εξωτερικό. Mm-hmm. Για μένα δεν μπορεί να το βρει, γιατί έχω εκφράσει την γνώμη μου πολλάκι. Όποιος παίχτης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων επιστρέφει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος που ήταν όταν άφησε την Ευρώπη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, έτσι είναι. Ο Φετφατζίδης μπορεί να μην μπορεί να βρει ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιες άλλες συμφωνίες που να μην του επιτρέπουν να πάει στο εξωτερικό. Ποιες άλλες συμφωνίες? Ξέρω εγώ. Δεν έχω δει συμβόλαια. Δεν ξέρω. Γιατί έχουμε δει τα συμβόλαια, βλέπεις τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ και δεν βλέπεις το Άρη. Όχι, ρε φίλε, με αυτό λέω. Δεν βλέπουμε συμβόλαια, δεν ξέρουμε. Ούτε στα λογιστήρια του ΠΑΕ είμαστε. Όχι, προφανώς. Ούτε στα γραφεία μέσα να έχουμε το φάκελο με τα συμβόλαια. Σωστά. Έτσι είναι. Απλά, ρε παιδί μου, εμένα μου κάνει εντύπωση να ακούω ότι κάποιος ήρθε με εξάμηνο συμβόλαιο. Κατάλαβες. Δηλαδή ότι παίχτης φεύγει ελεύθερος από μία ομάδα τον Ιανουάριο και υπογράφει σε μία άλλη ομάδα μέχρι 31 Ιουνίου. Γιατί ούτε εξάμηνο δεν είναι ουσιαστικά. 30. Ναι, 30. Ναι, ναι, 36. Σωστά. Που λήγουν όλα τα συμβόλαια. Ακριβώς. Όσα λήγουν τέλος πάντων. Μου κάνει εντύπωση εμένα, ρε παιδί μου, αλλά οκ, okay, εγώ μπορώ να είμαι περίεργο. Εξάμεινο. Και να μου κάνω εντύπωση για πράγματα. Αλλά το έχω ακούσει και πολλές φορές. Στο εξωτερικό πολλές φορές το έχω ακούσει δηλαδή. Βεβαίως. Δηλαδή παίχτες να πηγαίνουν με εξάμεινο συμβόλαιο. Καλοκαίρι, α πούμε, ρε παιδί μου, υπογράφω και τον Ιανουάριο, α πούμε. Πολλές φορές το έχω ακούσει. Συνηθίζεται, είναι πολύ συνηθισμένο, ρε παιδί μου. Οκ. Τέλος πάντων, τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Το deal που κάνουν οι ομάδες με τους παίχτες, δεν τα ξέρεις. Και με ομάδες με deal που κάνουν με άλλες ομάδες ενδεχομένως. Βέβαια, ρε φίλε, τα λεφτά πρέπει να γυρνάνε. Τι να κάνουμε. Αυτός που έχει τα δίνει. Βεβαίως, τι να κάνουμε. Βεβαίως, όχι, το χρήμα δεν είναι για να μένει, φίλε, με στις τσέπες. Το χρήμα πρέπει να πηγαίνει, να κινείται. Δεν προσδιορίζεις τον τρόπο με τον οποίο κινείται το χρήμα. Το χρήμα πρέπει να κινείται, φίλε. Τι να κάνουμε. Πώς κινείται το χρήμα. Το χρήμα κινείται, έχεις ένα παίχτη, σε πληρώνω, τον παίρνω και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι γίνεται. Χρόνια τώρα. Απλά ξαναλέω ότι τώρα που το έχει το χρήμα ο ΠΑΟΚ, ενοχλείσαι. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ναι, το αναφέρεις. Ωραία. Σέλικο Κάλαϊτζιτς. Κάτι μου λέει το επίθετο. Ναι, έχει περάσει από εδώ πέρα αυτός. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι λέει το επίθετο. Μπρόνταρατς. Συνέφηκε. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Ναι. Ναι. Έλα, απλά σου ξαναλέω ότι το αναφέρεις αυτό το πράγμα τώρα και σε ενοχλεί, μάλλον για να το αναφέρεις. Αλλά τόσα χρόνια που γινόταν από άλλη ομάδα δεν σε ενοχλούσε. Θεωρείς φυσιολογικό. Εγώ δεν σου είπα. Θα συνηθίσεις κι εσύ όπως και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι. Μα εγώ δεν σου είπα. Καταλαβαίνεις. Πρόσεξε με λίγο, εσύ μπερδεύεσαι. Mm-hmm. Εγώ δεν είπα γιατί το κάνεις. Α. Είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι κάνεις. Εντάξει. Mm-hmm. Απλά τα προηγούμενα χρόνια κατηγορούσε αυτόν γιατί το έκανε. Που κινούσε χρήμα και έπαιρνε τους καλούς παίχτες από την Ελλάδα. Είχε δυνατότητα να το κάνει και το έκανε. Με διάφορους τρόπους. Για τις διάφορους τρόπους το κατηγορούσες. Τι να κάνουμε, φίλε. Ωραία. Άρα, λοιπόν, εσύ όμως τότε δεν το κατηγορούσες. Τώρα κάνεις το ίδιο. Εσύ όμως τότε δεν το κατηγορούσες και μάλιστα είχες και αλυσβερίσει μαζί του. Και τότε. Ένα Γενάρη. Ένα Γενάρη. Και κάτι 300 χιλιάρικα που ήρθαν και ξαφνικά εμφανίστηκαν αφού ο παίχτης το είπε μετά από κανένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός με έριξε, Νίκο. Μην ξεχνάω. Ναι, δεν το ξεχνάω αυτό, ρε φίλε. Λέξε. Δεν το ξεχνάω. Ο Ολυμπιακός δεν με άφησε να ανέβω μία χρονιά. Βέβαια. Άσε με να το ξέρω καλύτερα εγώ αυτό το κομμάτι. Με, με το κάπου δεν άλλαξε και όλα αυτά. Ή που άλλαξε και δεν συμμαζεύεται. Άσε με να το ξέρω καλύτερα αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Επειδή ο Δημήτρης Χαλατζίδης. Γραμμάτια μάλλον θα έχει να κάνει. Επειδή ο Δημήτρης Χαλατζίδης έκανε τα δικά του. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Εντάξει, γι' αυτό. Ωραία, πάει αυτή η κουβέντα. Να τη συνεχίσουμε λίγο. Ναι, ναι. Ψήθηκα. Ναι, αλλά δεν βλέπω να χτυπάνε γραμμές. Ψήθηκα. Δεν βλέπω να βαράει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει πάρει κάτι καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός τώρα. Τον Μπρούνο. Ψοφάει από τον Ατρόμητο. Ψοφάζει κουφάλα. Έχει πάρει τον. Δεν νομίζω. Πέστε, ποιον άλλον. Έναν ακόμα θέλω, το Μαντσίνη θα πάρω μάλλον και έκλεισε. Γιατί τον Τσέρτσι δεν το βλέπω να κάνει. Ο Κάιπερς πήρε.
Okay. Καλά, δεν σου λέω για τώρα, σου λέω για ένα χρόνο. Ω ελεύθερο πάντα. Μετά τον Ιανουάριο που έχουν ελεύθερη μέχρι στιγμή συμβόλαια. Ο Κάιπερς είναι επιθετικό. Ναι, οκ. Μ' αρέσει ο Κάιπερς. Ξέρω. Καλό παίκτη είναι. Καλό παίκτη. Πήρε και τον Ντουρμισάη, καλό παίκτη αυτό. Είναι project. Τον Ντουρμισάη. Μπορεί για αυτό τον Ιανουάριο, ρε παιδί μου, να φύγει κάπου ελεύθερο 6 μήνε. Για ένα συγκεκριμένο. Βασίλη, δεν ξέρει κάτι σε όλα αυτά, έτσι. Απλά κάθεσαι εκεί πέρα και χτυπά τα κουνούπια, έτσι. Ο ξάδελφό σου. Ο ξάδελφό σου τι έχει να πει γι' αυτό. Θα το πάρουμε, λε. Καλά σου λέει, φίλε. Καλά σου λέει. Θα δασκαλώ στη δημοσιογραφία. Όχι δασκαλώ στη δημοσιογραφία. Τέλο πάντων, παιδί μου. Όχι δασκαλώ στη δημοσιογραφία. Μέντορά σου. Μέντορά σου, ούτε σου έκανε mentorship, πάντα να πούμε. Mentorship ή mentoring, πώ λέγεται. Πρόσυνεργάτη μου. Οι δάσκαλοι μου στη δημοσιογραφία είναι λίγοι και συγκεκριμένοι. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όχι, δεν είσαι. Τρεις είναι βασικά. Η βασική. Δεν είναι ψέματα. Όσοι ξέρουν, τους γνωρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε. Όσοι ξέρουν, τους γνωρίζουν. Νίκος Παπαδόπουλος. 2019. Όσοι ξέρουν, όσοι ξέρουν, τους γνωρίζουν. Ο ένας είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Τώρα κάτι παντελώς άσχετο, απλά το ξαναείδα. Ναι. Έχω δει πολύ πίτσα σήμερα στο Instagram και μου έχει. Θέλω να φάω πίτσα, ρε φίλε. Πάρω Mr. Gold. Γουστάρετε. Λες, σας ψήνει. Έφαγα κάτι πριν έρθω, ρε φίλε, το οποίο το έφαγα για να με κρατήσει για να με. Αλλά τώρα πολύ πίτσα παντού, ρε φίλε. Δεν καμία σχέση με πίτσα. Πες μας, μίλα μας γι' αυτό. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Στρόγγυλη φρυγανιά. Δύο εξ αυτών. Ταχίνι με κακάο και φράουλα από πάνω. Ταχίνι είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Σε γεμίζει. Ναι. Αλλά τώρα ρε παιδί μου, έχω ρημαχθεί σήμερα. Έχω δει καμία δεκαετία πίτσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι ορισμό αυτό το οποίο έφαγε. Τώρα ρε φίλε, η πίτσα τι ψυχή έχει τώρα και εσύ. Εντάξει τώρα, φάσα κομματάκι, τι έγινε. Αυτό που έφαγε ο Νίκος είναι ορισμό του. Βάζω κάτι στο στομάχι μου για να με κρατήσει ένα εξάωρο γεμάτο ρε παιδί μου. Δηλαδή να ακθεί να κάτσει. Ναι ρε παιδί μου, γιατί το ταχίνι είναι και ενέργεια. Δεν είναι καλό, δεν λέω, αλλά τώρα πολύ πίτσα και. Ξέρετε αυτό η λιγούρα ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλο. Πάμε μετά. Σε κάνα δικό σου εκεί πέρα πάνω θα πάμε, να μπλέξουμε στα Μελανίκου και τέτοια προς τα εκεί ή πουθενά αλλού. Τι έχεις και λίγο, σε φοβάμαι λίγο σένα την άλλη φορά που φάγαμε. Πού. Ποιον είχες πει την άλλη φορά που είχαμε φάει. Ναι, εκείνη τη μέρα είχαμε μπλέξει. Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε να χθεί, να παραγγείλουμε. Εκείνο ήταν φίλε, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν έτσι όπως είχε κάνει το μείγμα για το στόκο, για το σωματιπί στη γωνία. Έτσι, πάτ να φύγει, έτσι ήταν. Πού είναι ο Αντώνη, βέβαια. Άρα, Αντώνη. Ναι. Αντώνη. Αντώνη, πού είσαι, ρε φίλε, τόση ώρα αυτό λέμε. Ναι, άνα, μπράβο. Έλα, πού είναι ο αδελφός μας. Ο άνθρωπος. Έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε φίλε. Αυτή πρέπει να δηλώσει παρόν. Έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε φίλε. Τι σκάνδαλο ήταν αυτό. Έχει επιλογή 3, 4, 5 διάλεξη και πάρε πότε θα χτίσει να αφήσει πίτσα. Ναι, τα σκέτα τα πράγματα. Πού θα πάμε, παιδιά, Βασίλη, ψάξω που θα πάμε, φάμε ένα κομμάτι ώρα μεγάλο. Έχει έτοιμη λύση, έχει έτοιμη λύση. Να ξέρεις, έχει έτοιμη λύση. Έτσι μου φάνηκε. Κοίτα, όχι. Με πασοσάκι. Ωραίο, είναι και στο δρόμο, ρε φίλε. Είναι και στο δρόμο και μια χαρά. Πασοσάκι. Έχω καιρό να φάω. Απλά, παιδιά, ξέρετε, εκεί πέρα έχετε φάει και δυο. Είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση. Δηλαδή. Ναι. Οκ. Και ξέρει, το υπερτοξικό είναι και με την Ουγγαρέζα. Ναι. Μη, δεν θέλω, μη. Ναι, ή θα το κάνει σωστά ή θα το κάνει καθόλου. Ναι, ναι. Ουγγαρέζα. Θα πάμε αλλού. Ναι, τίμιο ναι. Είναι και τον έχουμε στηρίξει. Έχει κράκ από δίπλα. Όχι. Τέλος πάντων. Μπορεί και να φάμε τίποτα, παιδιά, τσάπα να κάνουμε την κουβέντα έτσι. Θα πάρουμε εντάξει. Κάτι, γιατί με έψε. Παλιά υπήρχε μια πίτσα χάτ στην πόλη. Ποια πίτσα χάτ είναι όχι εσύ τώρα, συγκεντρώσου. Αν παραγγείλουμε μια ντόμινο, τι ώρα θα έρθει. Εσύ δεν περιμένει ντόμινο γιατί κάμισε το βράδυ Δευτέρα. Σωστό. Τέλος πάντων. Μπορεί να μην κάνουμε τίποτα, παιδιά, να μου φύγει μέχρι τότε. Απλά το ξαναείδα τώρα. Θέλουμε μια πίτσα! Το ανέφερα. Καλό, ακούστηκε αυτό. Στόμακ αυτό. Μάλιστα. Τώρα μίψε όμως και το στομάχι μου αρχίζει να. Να βαράει λίγο τα ούλια. Αφήστε λίγο να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να δέσει μέσα στο μυαλό μου και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά. Τι να σου πω, το λυμπίστηκα, ρε παιδί μου, πώς το λέμε. Ναι, τώρα έτσι μια. Έτσι, μια καυτερή θα ήθελα. Πού τον έχουμε βρει αυτόν, εσύ Βασίλη Καβαδία, πού τον έχουμε. Καυτερή. Καυτερή. Δηλαδή, με κοτόπουλο. Τι θέλει να φάω, καυτερή πίτσα. Ή με κοτόπουλο. Με κοτόπουλο. Να το πει σε κανένα Ιταλό αυτό, να τον πιάσει ο Ιταλός, να το πει δάγκωσε λίγο εδώ πέρα και να του δώσει κολοτσιά από πίσω έτσι. Μια χωριάτικη. Οι Ιταλοί ξέρουν ότι μα κοροϊδεύουν για το κοτόπουλο και στην πίτσα και ειδικά στη μακαρονάδα. Πιστεύω ότι αν πει σε Ιταλό ότι βάζω κοτόπουλο στη μακαρονάδα θα πάθει σοκ.
Μα και κάτω. Θα πει εντάξει, λέει άνθρωποι δεν είναι ή θα γεννήσουν κανονικά. Ναι. Και όντως, αν το καλοσκεφτεί, δεν ταιριάζει, ρε φίλε. Όχι. Δηλαδή η γεύση του συνήθω. Ναι, μακαρόνι με κοτόπουλο, ναι, οκ. Okay. Το μοναδικό που είχα φάει κονπόγιο ήταν σε ένα μαγαζί στο Μαρμαρά που ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, αλλά ήταν το μοναδικό που είχα φάει με κοτόπουλο. Μακαρόνι με κοτόπουλο, που είναι σαν σπεσιαλιτέ εκεί πέρα. Είναι πολύ καλό. Αλλά γενικότερα δεν. Εγώ όποτε παίρνω κάτω τη δώρα βάζω κοτόπουλο εκεί μέσα. Με λευκή σάλτσα. Με τι. Έχει, μου έχει φτιάξει ένα καλό κόμπο. Έχουμε 2-3 καλά κόμπο που μου έχει φτιάξει, ρε παιδί μου, ναι. Και παίρνω για το ένα για το άλλο. Το ένα είναι λιγκουίνι. Ναι. Με κοτόπουλο, μανούρι, ναι. Και κάρι. Ωραίο το μανούρι, το κοτόπουλο και το κάρι, αλλά όχι για μακαρόνι, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Γιατί? Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Με λίγο ρύζι από δίπλα, ξέρω εγώ. Γενικά ο Ιταλός μας κράζει πολύ για αυτό το θέμα, να ξέρεις. Το κομμάτι του κοτόπουλου που το χώνουμε παντού. Μάλιστα. Γεια σου, πρόεδρε. Τώρα κάποιος που ακούει σίγουρα παραγγέλνει γιατί έχει ψηθεί άσχημα. Είναι η αλήθεια. Με αυτά τα οποία ακούει. Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως με το θέμα του φαγητού. Ναι, τώρα ναι, μας βλέπετε τώρα ότι μας είμαστε. Τώρα... τώρα έχουμε φύγει εντελώς. Δηλαδή, έχουμε χάσει τα λόγια μας, έχουμε χάσει τον ρυθμό. Πρέπει να φάμε να φάμε κάτι τοξικό μετά. Πρέπει, ναι, πρέπει ναι. Μια τοξικότητα να γίνει. Και Βασίλη, όχι. Ε. Όχι, ρε, πίτσα είπαμε. Πίτσα, εντάξει. Λέμπος άλλαξε γνώμη, ρε Νίκο. Όχι, ρε, όχι. Φωνάζεις. Όχι. Δεν έχω φάει ποτέ σε αυτά εκεί πέρα πάνω, Βασίλη. Εκεί με Ελενίκου και εσύ, ποτέ δεν έχω πάει. Τέτοια, ναι. Ναι, το ξέρω. Για τοξικότητα λέμε τώρα. Δεν θέλει ποιοτικό πράγμα, εντάξει. Ουγγαρές από την πλέον. Ωραία θα είναι. Όχι το σάκι. Ναι ρε γιατί. Μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι και εδώ και εδώ. Και είναι τόσο γλυκιά η σάλτσα εκείνη. Θες μετά να πεις με ένα κουβά νερό. Ωραία όμως. Ωραία όμως ρε φίλε. Πάμε το ξεκάρι. Πάμε το ξεκάρι. Τέλος πάντων. Πάμε break για την ώρα. Break. Κάτσε ρε φίλε ακόμα περίμενε. Η στοίχημα είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Είναι εννοείται και τη δεύτερη ώρα. Μίλατε, μίλα γι' αυτό. Εντάξει, εγώ τώρα μπαίνω στην εφαρμογή. Εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τη Παναγιά στα μάτια μου δίνει να παίξω και να ασχοληθώ, να ξέρετε, με κύπελο Ηνωμένων Εθνών τη Αφρική που λέω. Κύπελο Εθνών Αφρική, ρε φίλε. Τι κύπελο Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά είναι και το κύπελο του ΟΗΕ. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό, ρε. Τέλος πάντων. Ε, μα με έχει μπερδέψει. Κόπα Αφρικα. Δεν είναι Κόπα Αφρικα. Είναι άλλο Κόπα Αφρικα, ρε. Δεν υπάρχει Κόπα Αφρικα. Ωραία. Έχει Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα, ναι. Αυτό το περίεργο που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Γι' αυτό το πώ τι έχει να πει. Μίλαμε. Δηλαδή τώρα δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Βλέπει την εμφάνιση αυτή τη φωτογραφία. Η γνώση σταματά ποτέ και σταματάει κάπου εδώ. Τι να σκεφτώ εγώ δηλαδή. Τώρα, αν αυτό που το βγάζει αυτό το πράγμα δεν γελάει με τον εαυτό του, μπράβο του ανθρώπου, ρε φίλε, είναι κομπλέ. Ή το διαβάζει, μπορεί να ακούει. Ναι. Είναι φίλο μα. Ε, οκ. Okay. Αφού δεν γελάει αυτό, δηλαδή την ώρα που το κάνει νιώθει άνετα, εγώ τι να σου πω. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Στίχημα.gr. Όταν με βγάζουν selfie οι άλλοι, δεν μπορώ να γελάω μόνο μου. Εντάξει, όχι να βγάζω εγώ τον εαυτό μου. Αυτό στι μέρε φωτογραφίε και εγώ δεν μπορώ ποτέ. Ναι. Τι αυθόρμητε πάντα λέει. Λοιπόν, πάμε πριν, Βασίλη Καβαδιάντη. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί, Βασίλη, εδώ πέρα. Αρκετά. Δεν έχει μάθει πότε θέλω αέρα. Όχι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, όντω έχει δει γιατί τώρα έπιασε τον εαυτό μου να το κάνει. Ε, στο Βασίλη, καμιά φορά παίζω με τα μάτια. Ε, όντως, είναι λίγο βλακή αυτό τώρα. Δηλαδή, ας το δώσει αέρα. Να κάνω κάποια σκρού στο χέρι. Εντάξει, για να δώσει αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από ένα break το οποίο αναλώθηκε στο τι θα σαβουρώσουμε μετά. Γιατί θα γίνει η δουλίτσα. Είμαστε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Δεν σας λέμε πού θα πάμε. Γιατί μπορεί να έρθετε και να ζητάτε αυτόγραφα και να φωτογραφίες και τέτοια. Ε, και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ο Νίκος διαβάζει με προσήλωση ένα πασχετικό ζήτημα. Το οποίο επέκταση συμβολέων ζητάει από τους 11 η Ευρωλίγκα. Μακροσκελέστατο το ρεπορτάζ κάποιου συναδέλφου, δεν πρόλαβα να δω πιανού. Ο Νίκος τώρα που τελειώνει έτσι μια γρήγορη ανάγνωση. Διαγώνια. Βάζεις διαγώνια εσύ. Όχι. Τι εφημερίδα σε Νίκο Παπαδόπουλε. Σήμερα θα γίνει ωστόσο και MVP στο NBA. Μάλιστα. Ναι, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Πολ Τζόρτζ. Νομίζω έχει και μετάδοση ζωντανή το Κοσμοτέ TV. Πού βάζεις τα λεφτά σου. Αντετοκούνμπο, ρε. Ναι. Ε, ναι, είναι τώρα. Πώς το λένε, είναι το μεγαλύτερο μαγαζί που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο NBA. Και νομίζω ότι παίζει. Γιατί το βλέπουν αυτοί, να ξέρετε. Ναι, και νομίζω ότι παίζει ρόλο στην απόφαση και το πώς επηρεάζει η δικιά του απόδοση στην ομάδα του. Κάτι τέτοιο. Ε, ναι, οκ. Okay. Καλά, έχει κάνει και τρομερή χρονιά, έτσι. Δεν ναι. Το συζητάμε αυτό. Άρα με αυτή τη λογική. Απλά τάξη. Έχει και όλο το πακέτο τέλος πάντων που το NBA ναι. Λιώνει για κάτι τέτοια. Ναι. Άρα λοιπόν, αν πει, α πούμε, ότι η Οκλαχώμα City Thunder, η Χαλκιδόνα του NBA. Κοιτάξτε, παιδιά,
Παπάδες έκανε και ο Μούσιας, δεν λέω, αλλά το πήρε πέρσι πρώτον και δεύτερον. Εντάξει, δεν προχώρησε και πουθενά η Χιούστον για να πει. Δηλαδή, ναι. Οι Bucks μετά από πόσα χρόνια φτάσαν τελικούς περιφέρειας και φτάσαν λίγο πιο. Μια ανάσα από τους τελικούς. Και πέσει. Ναι. Και τώρα εντάξει, Paul George, οκ. Okay. Πολύ καλή χρονιά. Μέχρι θα εκεί. Μείνει πάλι εκεί. Δεν ξέρω. Γενικά αυτό στο NBA γίνεται χαμός, φίλε. Είναι πολύ. Ο Ντουράν λέει με τον Ντουράν που... να πάνε στου Nets. Κάτι τέτοια διάβαζα. Ο Ντουράν τάστο τελείωσε. Ο Ντουράν τώρα με τον τραυματισμό που έχει, αντίο. Καλά, εντάξει. Για του παραχρόνου, για του χρόνου. Και καλοκαίρι ήταν και αυτό, Νίκο. Ναι, αλλά ο τραυματισμό που έχει, φίλε, δεν είναι τραυματισμό που μπορεί να είσαι. Είναι δύσκολη κατάσταση. Καλά, ο Αχίλιος, ναι. Ναι, δεν Αχίλιος είναι δηλαδή ότι θα, ξέρεις, θα γυρίσει 6 μήνες και εντάξει, τον παίρνει. Τον παίρνει. Τον παίρνει. Δεν ξέρω πώς θα έρθει. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν είμαστε καθόλου καλή κατάσταση. Πάμε λίγο να βρούμε. Θέλει να έρθει το γράφει ότι ο Γιάννης Καστρίτης είναι κοντά στον Ηρακλή. Πρώτο φοβορή. Πάει με εξά. Τι λέει εδώ ο συνάδελφο. Καλό φίλο και συνάδελφο. Ο γνωστό. Βέβαια. Ένα κουτ. Και τι γίνεται τώρα. Μάλιστα, άρα με εξά. Να κτίσει τον Άρη. Λε εσύ. Ήρθε και αρχίζει δουλειά ο Καρντόσο. Αυτό ο Καρντόσο ποιο μοιάζει, ρε φίλε. Δεν στον άλλο. Το Ben Kingsley. Ποιο είναι ο Ben Kingsley. Ηθοποιό. Λίγο το σπαλέτι μου φαίνεται, αλλά στο πιο. Και το σπαλέτι φαίνεται. Δεν ξέρει, φίλο του Ben Kingsley. Πολύ φίλο μου. Α, ο Σιριζέο εδώ πέρα, ο συνάδελφο. Είναι σημαντικό αυτό το αν είναι Σιριζέο ή όχι. Δεν μα ενδιαφέρει το τι γράφει, μα ενδιαφέρει αν είναι Σιριζέο ή Νέο Δημοκράτη. Αυτό ζωρά. Σίγουρα το θυμάσαι. Μπορεί να βλέπω και πρώτη φορά. Μάλιστα. Δεν είναι ο συνάδελφο. Συνεφίλ. Συνεφίλ είναι, αλλά εντάξει, μάλλον του ξεφύγει. Όχι, δεν είναι. Συνεφίλ είναι, αλλά ξεχνάω ότι θελείς μετά από μια μέρα. Δηλαδή. Μπορεί και να μ' άρεσε και μετά από μια εβδομάδα δεν θυμάμαι τι έγινε. Αλήθεια είναι και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Το παθαίνουμε πολύ αυτό. Βασίλη, δεν κλείνουμε. Η Ρούλα Βροχοπούλου σήμερα αποκάλυψε ότι σε μια συνέντευξη πραγματικά πολύ δυνατή, στο Happy Day. Πού από... τι θυμήθηκαν. Ρε φίλε, να είδες όμως, έγινε viral. Αποκάλυψε ότι έχει κάνει ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook και παρακολουθεί τι κάνει ο. Φραν. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να σου πω λέω κάτι, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Εντάξει. Και μπράβο που παραδέχτηκε δημοσίως. Ξέρει ότι ο Φραν είναι στην Αλβανία και δεν το βλέπει. Έτσι, δηλαδή δεν είναι. Και άμα το σφυρίξει κανένας. Κάποιος μπορεί να το σφυρίξει, ναι, οκ. Okay, αλλά ρε παιδί μου, αυτή λέει ότι. Εγώ το έχω κάνει και βλέπω ότι παντρεύτηκε, έχει τρία παιδιά και τέτοιο. Τρία παιδιά. Τι πρόλαβε. Ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Τα είχε έτοιμα. Και αυτός με τη ρούλα, δηλαδή αυτός μπήκε ρούλα. Τότε ναι. Καταρχά, μην ξεχνά ότι η Ρούλα Βροχοπούλου τότε, φίλε, όταν είχε εμφανιστεί το θρελικό The Wall. Αντρέα Μικρούτσικο, έτσι. Η Ρούλα ήταν ή συνταξιούχο Ολυμπιακή, αυτό δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ή δούλευε στην Ολυμπιακή, κάτι τέτοιο. Ήταν συνταξιούχο. Στην Ολυμπιακή τα καλά τα χρόνια. Τώρα συνταξιούχο Ολυμπιακή. Συνταξιούχο Ολυμπιακή, δηλαδή ξεφύλλα 2.000 το μήνα. Δηλαδή μιλάμε. Συνταξιούχο Ολυμπιακή ήταν. Ναι. Πώ λεγόταν εκείνο ο παππού που το πεζονά. Κλεάνθη. Ο Κλεάνθη, ρε με τα γυαλιά ο Κλεάνθη. Σαν τον Μπουγά ήταν. Όχι, ήταν σαν τον Αριστοτέλειο Νάστρε, φίλε, μοιάζαν πάρα πολύ. Ναι, ήταν νομίζω μια μίξη μπουγάκια Αριστοτέλειο Νάστρε. Ναι, okay. Είχε κάτι φιντάκια εκεί πέρα, ο άλλος ο κριτικός που σκότωσε κάποιον, τον βάλαν φυλακή. Είχε. Κάτι φιντάκια τρομερά. Ναι. Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση, φίλε, ωραία πράγματα, ωραία σαπίλα που έβλεπε. Γιατί υπάρχει διαφορά από σαπίλα σε σαπίλα, να ξέρετε. Δηλαδή, α πούμε τώρα το Pavlov είναι μια σαπίλα. Έχει πέντε. Πέντε έχει, ναι. Το ζήσουνε. Λοιπόν, πέντε, ρε, υπάρχει μια σαπίλα πούμε, που δεν βλέπετε. Είναι το Παροβλόβ. Άλλες σαπίλες παλιά βλέπονταν, ας πούμε. Εντάξει. Πεντάδα μπάσκετ έχει κάνει. Χοψονίδο. Πέντε, ρε φίλε. Χοψονίδο έχει βαριθεί πηγαίνει. Τι πέντε, ρε φίλε. Δεν έχουν ένα αμάξι στη χώρα, ναι. Έχουν βανάκι. Με δυο αμάξι φεύγουν. Βανάκι. Δηλαδή τώρα που πήγανε στο Κένσο σε ψαρού στη Μύκονο είχαν δύο αυτοκίνητα. Τέτοιο. Τζιπ, 7 θέσει, ρε. Πέντε και δύο. Χωράνε και χωρά. Με θέσει για μωρά και τέτοια. Ναι, άστο. Τι να πω, ρε φίλε. Μπράβο. Τηλεόραση, δεν πρέπει να έχεις πάνω το σπίτι. Ολυμπία! Πού είσαι! Τι πέντε ρε φίλε, κρύβεται. Τι πέντε. Πιστεύω ότι μέσα στο σπίτι η Ολυμπία Κομψονίδη κρύβεται για να μην τη βρει ο Βασίλης Πανούλης και της κάνει παιδί. Άκου πέντε. Τι άκρη να βγάλεις, τι να συνοηθείς, πού να πας να φας, πού να βγεις, τι... Δηλαδή εκείνη η Ολυμπία για να κουβαλήσει τα πράγματα για την παραλία των παιδιών. Πόσες τσάντες πρέπει να έχει. Λέει τέτοιο, πώς το λένε. Τι κάνετε, Βασίλη, με την Ολυμπία. Κρύβεται στο σπίτι και άμα δεν βρω, τι κάνω, παιδί. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει. Είπαμε, τι πέντε, ρε φίλε. Μου σου έδωσε 24. Οκ.
Σάκη! Το θυμάσαι. Πόσα, ρε, πόσα. Τι πόσα. Τι τέσσερα, τι πόσα. Πόσα, ρε, τέσσερα. Σάκη! Τι τέσσερα. Τι πόσα. Άκου πέντε παιδιά, ρε φίλε. Ρε το Βασίλη. Μπράβο, μπράβο το Βασίλη Σπανούλη. Θα του ζήσουν βεβαίω έτσι. Απλά τώρα υπάρχει μια φωτογραφία κυκλοφορεί, γι' αυτό το αναφέραμε. Ένα από αυτά θα παίξει μπάσκετ. Έχει γενέθλια σήμερα. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Ένα από αυτά θα παίξει μπάσκετ, δηλαδή δεν γίνεται. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Κάτσε να το. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ το πρακτικό τη υπόθεση και λίγο τρομάζω. Σάκη! Ε! Σάκη! Έλα! Πόσα! Τι! Πόσα, ρε, πόσα! Δεν ακούω, ρε, τι λες! Πόσα, ρε! Πόσα, ρε, βλάκα, πόσα, πόσα! Τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι πόσα! Αυτό. Αυτό. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Μπράβο, να συνεχίσει έτσι. Τσέρτσι διαβάζω εδώ. Ξέρω για τον Άρη απέχουμε στο οικονομικό. Ναι, νομίζω να έρθει. Υπέρβαστε είναι αυτή. Νομίζω να έρθει. Γιατί, Νίκο, είναι πολύ ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Ναι. Mm-hmm. Τότε τι προτάθηκε το γράφετε, ρε φίλε, αφού δεν παίζει. Υπάρχει, φίλο, άξι το πάλι ψωκί, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό και τον Πάο είχε ακουστεί πέρσι κάποια και φάση. Με τον Ιντέγια, βέβαια, υπήρχε. Και όλοι είδαμε ότι ο Καρυπίδης, άμα θέλει, φέρνει. Εντάξει, εδώ βέβαια λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, οκ, okay, αλλά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Χωρίς να το αποκλείω, βέβαια, έτσι. Για τον Άρη αυτή τη στιγμή, αυτός που φαίνεται να είναι πιο κοντά είναι ο Μαντσίνη. Αλλά. Καλός προπονητής, βέβαια, και City πολλά χρόνια. Μεγάλες επιτυχίες στην Ιταλία. Ναι. Βέβαια. Ωραίο μαλλί. Φυλαριστό πάντα, βαμμένο όπως πρέπει. Έτσι. Βαμμένο, λες, ναι, ρε. Αλλά. Πώς βγαίνει αυτό το χρώμα, το μπεζό εκρού και τέτοια. Το καθυστερεί μπορντό λίγο. Πιέζει και ο παίχτης να μείνει ελεύθερος και να έρθει. Να μείνει ελεύθερος βασικά, να βρεθεί η χρυσή τομή και να έρθει. Mm-hmm. Να σκάσει και κάποια λεφτά να τον πάρει. Σήμερα έγινε γνωστό ότι συνεχίζει ο Ρόους. Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω ήταν βέβαια. Εύκολα δύσκολα θα τα βρει κανένα γιατί και οι δύο θέλανε. Ξανέβηκε λίγο ο Άρης στα χρήματά του όσον αφορά τον παίχτη, ανέβηκε λίγο στα χρήματά του όσον αφορά τη Λοριάν. Πληρώνει ο Καρυπίδης, παιδιά, έτσι. Και έτσι συνεχίζει κανονικά. Είναι σημαντικό ότι ο Άρης κράτησε ένα παίχτη του περσινού κορμού. Πετυχημένου κορμού στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Γι' αυτό πλέον δεν πολύ βιάζει νομίζω για τον άλλο κεντρικό αμυντικό που θα πάρει πιο χαλαρά. Έχει ήδη τέσσερις. Έχει δηλαδή το Ρόζ, το Βέλεθ, το Δελιζίση. Το ευχηθούμε κιόλας να ζήσει με τη σύζυγό του πλέον που παντρευτήκαν το περασμένο. Να ζήσει ο Δελιζίσης. Να ζήσει ο Δέλη. Δεν βιάζει πλέον για στόπερ. Άλλες είναι οι θέσεις που έχουν. Αφού εδώ ο Εμόν τι είναι. Ο Εμάν. Φάμπιαν Έμαν. 21 χρόνια τερματοφύλακας. Έγραψε 2 χρόνια, έφυγε και θα σωματωθεί στην Ολλανδία με την ομάδα. Έμαν και όχι Εμόν. Τώρα Εμάν, Έμαν. Εντάξει. Μάλιστα. Θα τον βρούμε. Ωραία. Θα τον βρούμε κι αυτόν. Όπως και ο Ντουάρτε δεν είναι Λερίν. Η Λερίν είναι Λίριν Ντουάρτε. Η προφόρα. Είναι πολύ αλβανικό ακούγεται. Λίριν. Και πήγαμε το Λίριν. Και πήγαμε κάτω παραλία. Ο Λίριν Ντουάρτε, έτσι προφέρεται από του Ολλανδού. Λίριν. Η άποψη για τον Ντάγκλας Αουγκούστο, ποια είναι, Νίκο. 5 εκατομμύρια. 5, ναι, γιατί. Πού παίζει αυτό, Corinthians. Corinthians. Πόσο χρονών, 22. Περίπτωση Ζαμπά, δηλαδή. Λίγο πιο. Λίγο πιο τι. Εντάξει, λίγο πιο μεγάλο αυτό, δε φίλε, και λίγο πιο, ας το πούμε, περπατημένο. Μάλιστα. Τι θες παίζει. Τον ενδιαφέρει, τον Πάο και την Αντ. Τι θες παίζει. Δεν μπορεί να μην έχει γράψει τι θέση παίζει, γιατί τόση ώρα διαβάζω το κείμενο που θέλω να καταλάβω τι θέση παίζει. Ποιο συνάδελφο, το 22χρονο. Είναι το πάλι αυτό που έγραφε για το. Ή συνάδελφο, είπα. Α, ή συνάδελφο. Διαπραγματεύσει, πολύ ωραία. Άντε, ρε, Ελένη. Έπαιξε τη Φλουμινένση, πολύ ωραία. Με τη φαίνεται ότι είναι 57 συμμετοχέ, 3 γκολ και 2 assist, μάλιστα. Τι θέση παίζει, παιδιά. Διεθνή, αγωνίζω κεντρικό μέσο, αλλά και ω αμυντικό χάφα. Είναι θέση που ψάχνει παίκτη. Ντάγκλα Αουγκούστο. Κοίταξε, δεν αποκλείται αυτό να έχει η βάση. Γιατί η μία από τις. Ο Πάοκ τι λέει. Για να γράφετε εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, τι θα λέει ο Πάοκ. Όχι. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, όταν μιλάμε για παίχτη που ανήκει στην Κορίνθια στο 85% των δικαιωμάτων του Βραζιλιάνου 22 ετών και όλα αυτά, αντιλαμβάνομαστε ότι δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση. Έτσι. Ναι. Και αν είναι όντως να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι δεν πρόκειται για μια εύκολη περίπτωση. Okay. Γενικά εκεί ο Πάοκ τη ψάχνει με τους Βραζιλιάνους. Φαίνεται και από τον Ζαμπά. Ναι, και με τον Ισμαήλ Σίλβα φαίνεται.
Το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος ξαφνικά δεν ψήνεται να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το ψήνει η Ελλάδα. Θέλει να πάει στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Από την Αχμάτ Γκρόζνη. Τέλος πάντων. Οκ. Μα θέλει κάτι παραπάνω ο άνθρωπος. Στις 27 Ιουνίου ναι. Το Avengers Endgame επιστρέφει στους κινηματογράφους. Παντελώς άσχετο. Το είδα τώρα, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μέχρι να πάρουν τα λεφτά όλου του κόσμου. Ναι. Θα ξαναπάς δηλαδή, Νίκο. Με συν 6 λεπτά επιπλέον. Αμέ είναι και συν 6 λεπτά, ρε φίλε, αυτό το χάνουμε. Εντάξει τώρα. Δεν χάρεται. Ψήθηκα. Δηλαδή, δες τώρα, το Avengers Endgame, εντάξει, που πήγα και εγώ και το είδα και μου άρεσε. Γιατί είχε τύχει να δω όλα τα Avengers, παραδόξως, παρότι δεν βλέπω τις ταινίες. Αν με ρωτήσεις τώρα τι γινόταν, δεν θυμάμαι. Ωραία. Πήγα, ήταν 3 ώρες ταινία, δεν βαρέθηκα λεπτό. Καλώς. Ωραία, ήταν ωραία ταινία, μου άρεσε, ξέρω και τον και τ' άλλο. Αν με ρωτήσεις τι γινόταν, μέσα σ' άκρες θυμάμαι. Και ήταν πότε, πριν ένα μήνα πάνω κάτω, τόσο δεν ήταν. Δύο. Δύο. Ωχ, δύο καλά. Και που θυμάμαι μέσα σ' άκρες, μεγάλη επιτυχία είναι. Θυμάσαι ποιος πέθανε. Ναι, ναι. Ναι. Θυμάμαι το Θόρ με την κοιλάρα που ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ποιος πέθανε. Ποιος πέθανε στο δεν τέλος. Είμαι σίγουρος. Ποιος πέθανε στο τέλος. Δεν είμαι σίγουρος. Πω, έχει πρόβλημα όντως αυτός. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω θέμα σου λέω. Έχω ξεκινήσει, τα βλέπω πάλι από την αρχή όλα. Μπράβο. Όχι μόνο τα Avengers, όλα τα γύρω-γύρω. Λέω θα μπράβο. Τα πάρω με τους 21 ταινίες. Τα έχει βάλει όλο το Netflix. Ναι. Νομίζω. Μια χαρά. Αν όχι όλα τα περισσότερα. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να τα δούμε, οπότε θα ξεκινήσουμε και αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί μας παίρνει πολύ χρόνο. Μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο για τα λεπτά μας. Είναι πραγματικά μια αλήθεια. Δεν περνάνε τα λεπτά όταν θες να φας. Εγώ αυτό ξέρω. Θα φάμε τελικά, το πήρε την απόφαση, έτσι. Ναι, πάμε λες τώρα. Κάτσε, είναι λίγο. Οριστικό που μια ώρα πρόλογο κάνεις τώρα και τώρα μου λες θα φάμε. Εντάξει, εγώ έτσι με αλλάζω στην πορεία, αλλά άμα η παρέα θέλει θα ακολουθήσω. Τι να κάνω. Ναι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ναι. 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 Μάλιστα. Ο ιδιοκτητή. Το που πουνήσω από τώρα. Μην βιάζει. Μην βιάζει. Γιάννη, στον κόμμα θα βγει με πίεση, πιστεύει ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Εκτός του είναι πολύ διαφορετικά και πάνε όχι. Και το Σεπτέμβριο θα είναι στην Κίνα με την εθνική ομάδα. Ο MVP του NBA. Όχι, ήρθε. Ήρθε φίλε νωρίς. Προλαβαίνει. Θα κλείσει και τώρα. Κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο. Αμέσως κάτσε, εντάξει. Το Γαλλία-Ρουμανία είναι στο 0-0 αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα πάνω. Να αρχίσει να μας το πεις εδώ. Εδώ μπροστά, μπροστά εδώ μπροστά μου να αρχίσει να το πεις αυτό. Ναι. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Να ρε, δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Να τους, να τους. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι άλλο επίσης τώρα που πάλι έχω την... Μόνο με τον καθηγητή. Το βλέπω μου εδώ στη τηλεοράση. Το Survivor ναι, δεν τελειώνει θα ποτέ. Τελειώσει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Πότε ξεκίνησε. Τον Γενάρη νομίζω. Ρε φίλε έλεος. Ή Φλεβάρι. Έλεος. Αφού πάντα τόσο κρατάνε ρε. Ναι ρε εσύ, αλλά κρατούσαν και τα προηγούμενα που ήταν πετυχημένα. Αυτό υποτίθεται ότι δεν είναι πετυχημένο. Λόγω Τουρκίας κατά τόσο πολύ. Ελλάδα-Τουρκία συμμαχία. Τι να πω. Δεν έχω ιδέα. Τι να πω. Σάχιστα νημανίδες. Κάθε μέρα εκεί, κάθε μέρα. Παίρνει μια εξεντάρα τσέπη. Γεια σας. Κάθε μέρα. Χριστίνα Μπόμπα εκεί δίπλα. Χριστίνα Μπόμπα εκεί πέρα κάνει και στην τζάμπα διακοπές. Ναι, ανεβάζει όλη την ώρα Instagram. Ακολουθείς? Όχι. Τότε πώς το ξέρεις. Παίζει πολύ συχνά η Χριστίνα Μπόμπα γενικότερα στα... σε διάφορες εκπομπές, ρε παιδί μου, και. Την είναι πολύ viral τύπησα. Η οποία είναι από το Καρπενήσι. Και τη λένε όντως Μπόμπα ή παπάς. Μπόμπα είναι. Όντως. Και την ήξερε... παπά το είχα τον Μπόμπα. Την ήξερε ο Κώστας Μπακογιάννης που τον κάλεσε ο Αρναούτογλου πριν τις εκλογές. Ναι. Και του δείχνει, ρε παιδί μου, πρόσωπα lifestyle. Δεν ήξερε σχεδόν κανένα μου. Αυτή την ήξερε. Τι Χριστίνα Μπόμπα. Χριστίνα Μπόμπα. Εγώ να σου πω την αλήθεια πίστευα ότι το κρατάει λίγο κάπου πάνω από τα Γιάννενα. Για να είμαι ειλικρινής. Και πίστευε επίσης ότι τον Μπόμπα δεν είναι επίθετο. Δηλαδή τον μπαμπά της το λένε, ας πούμε, Δημήτρης Μπόμπας. Μάλλον. Και τι έχεις μπαρ. Και ο... ποιος είναι ο Πόπου της Φωτιάς. Υπερτιμημένη η Μπόμπα, λέει ο Κωνσταντίνος Ήπιος, μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο. Μαζί η Χριστίνα Μπόμπα, ωραία, πριν παντρευτεί το Σάκη Τανιμανίδη. Δεν πολύ ωραία. Δεν είναι ότι δεν μπαίναμε. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, προσπάθησα να μου απαντήσει αυτό που θέλω να ρωτήσω. Η Χριστίνα Μπόμπα, πριν παντρευτεί το Σάκη Τανιμανίδη. Πολύ ωραία. Όχι, ασχολιότανε. Ποιο? Ήτανε, ρε παιδί μου, γενικότερα έπαιζε πολύ δεξιά και αριστερά. Τι έκανε. Τι είναι. Δεν έχω ιδέα. Μήπως ή το χορεύτρια. Ή το χορεύτρια. Μήπως ή το δικηγόρος. Δικηγόρος. Mm-hmm. Λοιπόν. Γιατί. Το ίντερνετ πλέον. Είχε εμφανιστεί ξαφνικά αυτή η τύπησα μέσω Instagram και δεν συμμαζεύεται. Χριστίνα Μπόμπα. Πάμε λίγο. Η συγκίνηση του Δωτέρα του Σάκητα είναι ήδη όχι. Χριστίνα Μπόμπα τι live. Η επιστροφή είναι και η συγκίνηση. Χριστίνα Μπόμπα. Χριστίνα Μπόμπα. Χριστίνα Μπόμπα. Σάκης Τανεμανίδης.
Η επόμενη big star της χώρας. Το υγιεινό πρωινό που έφτιαξε. Χριστίνα Μπόμπα, επάγγελμα. Χριστίνα Μπόμπα, Αλβανία. Ναι. Για επάγγελμα, τι λέει. Περίμενε, το αληθινό επάγγελμα. Έλα, αγόρι μου, άντε, πάρε μπρος. Α, όχι, αυτό είναι το Τσάκη Τανιμανίδη. Ρηφιλή, δεν υπάρχει πιθανά τίποτα. Όλα είναι με τον Τανιμανίδη. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι δουλειά κάνει η Χριστίνα Μπόμπα. Εδώ είναι influencer, οκ. Okay. Λοιπόν, ακολουθούν, ναι. Όχι, εδώ την τρολάρουν. Χριστίνα Μπόμπα. Οι γονείς Χριστίνας Μπόμπα ταξίδευαν στον Άγιο Δομήνικο. Η γνωριμία, ο έρωτος, η μεγάλη θυσία. Εδώ μπορεί να βγάλουμε ψωμί. Τι θυσία έχει η Χριστίνα για το Σάκη. Περίμενε. Ο παρουσιαστής, ναι. Λοιπόν, ναι. Περίμενε. Γνωρίστηκαν όταν εκείνος ταξίδευε για το World Party. Yes. Και εκείνη εργαζόταν σε μεγάλη πολυεθνική. Άρα δεν ήταν ούτε χορεύτρια ούτε δικηγόρος. Ερωτεύτηκαν και Ραβνοβόλα και τώρα είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα σχέση του. Συμπάτη του άρθρου. Ναι, αλλά το θέμα με είναι ότι πριν ερωτευτούν και Ραβνοβόλα και παντρευτούν, η Χριστίνα Μπόμπα ή το γνωστή ήδη. Ήταν celebrity. Καταλαβές. Αυτό δεν ξέρω γιατί είχε γίνει. Τέλος πάντων. Καλά. Πολύ μπορεί να είναι έτσι. Χριστίνα Μπόμπα, γονείς χωρισμένοι. Χριστίνα Μπόμπα, πατέρας επάγγελμα. Χριστίνα Μπόμπα, Wikipedia. Χριστίνα Μπόμπα, Αλβανία. Πόσο χρόνο είναι η Χριστίνα Μπόμπα. Γιατί κάποιος δεν φίλε να ψάχνει. Επίσημα βέβαια στον Ανδρόμητο, ε. Ναι. Λοιπόν, δεν το είπαμε. Απλά το είχα δει εγώ. Τώρα το είδα. Ο, καλός Ανδρόμητος. Καλός Ανδρόμητος. Και με βέλιο. Προποντή ποιο πήρε τον Μαρινό. Γιάννης Αναστασίου. Αναστασίου, ναι. Καλός. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Κρίμα. Άλλες... Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα Χριστίνα Μπόμπα. Πώς δεν μπορούμε να βρούμε. Τις Παναγιά στα μάτια. Και απλά δεν μπορούμε να βρούμε τη δουλειά έκανε. Βόμβα Αλεξίου Ιριβόλου Ελίκ να διαλυθεί και να γίνει στον Κούποτα. Α, εδώ είμαστε. Ναι, άντε, ναι. Νίκο, άντε. Γεννήθηκε, γαλοχήθηκε και μεγάλο στα Καμένα Βούρλα. Okay. Εκεί διαμορφώθηκε αποφασιστικός και θέση θετικός απέναντι στη ζωή χαρακτήρας της. Στα Καμένα Βούρλα. Η Πολυπράγμων σήμερα είναι γνωστή και η συνεργασία της με την εταιρεία παροχής Baby Blue που του μέλλοντα συζύγου της Μπόμπα έμαθε να θέτει στόχους με την καθήγηση της μητέρας της Γιώτα Παπούλα. Γιώτας Παπούλα. Εκεί τελειώνοντα το σχολείο βρέθηκε μάλλον συγκυριακά να σπουδάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Α, δεν είναι εύκολο σχολείο αυτή. Ναι. Σπούδασε ένα αξιόλογο επάγγελμα. Έρωτα έκανε λέει, τα πρώτα μπουσουλήματά της στην αρένα της Showbiz. Φυσικά οι σπουδές κάθε άλλο από τροχοπέδι έγινε για την περαιτέρω εξέλιξη. Ναι. Η διδακτορική έρευνά της για τις εφαρμογές των υπολογιστικών συστημάτων βοήθησε να μεταπηδήσει με ευκολία σε εμπορικές δραστηριότητες και το marketing. Η φιλομαθής φοιτήτρια του ήξερε ανέκαθεν να πουλά τον εαυτό της και όταν της δόθηκε ευκαιρία αποφάσισε να τον πουλήσει με το αζημίωτο βέβαια. Βέβαια, για αυτή την έκρηξη τη ζήτηση θα χρειαζόταν σημαντική γνωριμία που σα έκανε Τανιμανίδη. Ήταν πριν περίπου 3 χρόνια. Η Μπόμπα τότε εργαζόταν σε εταιρεία marketing που έτρεχε τι καμπάνιες προϊόντων που προβάλλονταν στο World Party. Αλλιώ την εκπομπή που άνδρασε τηλεοπτικά και έκανε ευρύτερα γνωστό τη Άκη Τανιμανίδη. Επισκέφθηκε αυτό στα γραφεία τη εταιρεία για μια τυπική συνάντηση με την Μπόμπα, λέει, χωρί να έχει την παραμικρή ιδέα ότι περνώντα το κατόφλι τη εξόδου θα έχει γνωρίσει τη γυναίκα τη ζωή του. Αχ, αυτά δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο έρωτα με την πρώτη ματιά από εκείνου που φτιάχνονται στο δοκιμαστικό σωλήνα των κινηματογραφικών στούντιο. Τι είναι αυτά, ρε! Να όμως που συμβαίνουν και στην αληθινή ζωή. Πολύ σύντομα αντιλήφθηκα πως βρήκα το άλλο μου μισό στο πρόσωπο του Σάκη. Το ένιωσα την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε λίγο παραπάνω. Κατάλαβα πως ξεχωριστός είναι πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση. Άμα τον έβλεπε εξωτερικά όταν είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έλεγε τα ίδια. Ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτά για την Χριστίνα Μπόμπα, αυτά και από τον Μπαλαντέρ. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Με την εφαρμογή στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και απλά σε tablet ή κινητό, να επιλέξετε ανάμεσα από εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού με πολλές οργανώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και πάρα πολλά αθλήματα. Ακολουθεί η ζου. Τι. Θα κλείσει ο φίλος εδώ πέρα, δεν θα προλάβουμε να φάμε, ρε φίλε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Να είστε καλά. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.